χθες με τις εικόνες. Εντάξει, να αλλάξουμε παράσταση. Είμαστε για απογλέντη χθες. Απογλέντη και τι γλέντη εχθές όμως, έτσι. Καλά, εντάξει. Εμείς φύγαμε νωρίς γιατί πάνω που άρχισε ο χορός και φέραν τα σαντουιτσάκια. Τα σαντουιτσάκια τα φάγαμε. Όχι, δεν φάγαμε. Λίγο, λίγο φάγαμε σαντουιτσάκια. Είχαμε χθες την παρουσίαση του προγράμματος του Open. Βέβαια. Στην Έγκλη του Ζαπίου και πήγαμε εκεί, αλλά ξεδώσαμε. Ξεδώσαμε λίγο, αλλά τι να ξεδώσουμε. Τώρα εμείς πρέπει να. 5 ώρα το πρωί μπορείς να κάτσεις μέχρι τις 3. Δεν μπορείς. Μόλις άρχισε το γλέντι που λέτε, εμείς σηκωθήκαμε και φύγαμε. Γιατί εμείς να ξέρετε ότι μπορεί να πεινάγαμε λίγο, αλλά είμαστε επαγγελματίες. Κοίτα εδώ πλάνο. Α, να το, αυτό είναι. Τι ωραίο πλάνο. Κοίτα εδώ. Κοίτα. Λοιπόν, ωραία, περάσαμε. Φαίνεται παιδιά. Το προγούλι μου. Ποιος φαίνεται? Το προγούλι μου. Φαίνεται το προγούλι σου. Ναι. Α, εδώ εχθές ορίστε. Εδώ. Πλάνα. Από την εκδήλωση που έγινε χθες, παρουσίαση προγράμματος του Open, ενημέρωση ψυχαγωγία, ένα υπερπλήρες πρόγραμμα το οποίο θα μπορούμε να το παρακολουθούμε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Νέες σειρές. Τα πάντα, τα πάντα. Πολύ ωραία. Ήταν και. Πώς να σου το πω. Minimal. Ήταν μήνυμα. Δεν ήταν φανφαρόνικο πράγμα και τα λοιπά. Δεν είχε τίποτα kits, να το πω. Α, ναι, εγώ, δεν είχε kits, βέβαια. Δεν είχε τίποτα kits. Λοιπόν, είχε, ωραία, ωραία. Έτσι όπως πρέπει να είναι. Με σοβαρότητα, καλή διάθεση. Λαμπερές παρουσίες. Και λαμπερές παρουσίες, βέβαια. Η κυρία Τσολάκη. Μόλις την είδα. Δεν την είδα χθες την Τσολάκη από κοντά. Μεγάλο λάθος έκανε. Μεγάλο λάθος έκανε. Πολλοί κόσμοι πηγαίναν, ερχόντουσαν. Τώρα κάτσαμε εμείς σε μια γωνιά και τρώγαμε. Θες να δούμε κανένα πλάνο τώρα, να δούμε το. Όχι, όχι, τρένερ, πάμε σε επικαιρότητα. Και θα τα δούμε μετά. Λοιπόν, πάμε επικαιρότητα, τα δούμε μετά όλα. Αναλυτικώς θα τα δούμε μετά. Θα δείτε ό,τι έγινε χθες το βράδυ. Πόπι Τσαπανίδη, τι έχεις καταλάβει δηλαδή εσύ. Λοιπόν, τι έχω καταλάβει. Ότι κάνει ό,τι θέλει ο Πούτιν. Κλείνει τη στρόφη όποτε θέλει. Και η Ευρώπη τι κάνει. Διαφωνούν κιόλας για το πλαφόν, να βάλουν πλαφόν στο αέριο. Οι Ευρωπαίοι. Αυτή η ιστορία ήδη με το πλαφόν είναι λίγα και αλόκοτη. Είναι περίεργο λίγο. Ναι, διότι πώς θα πει τώρα η Ευρώπη στον άλλον που έχει το αέριο και το πουλάει, σου βάζω πλαφόν στη. Θα πει όλο δεν πουλάω κουμπάρε με αυτή την τιμή. Μα το στο είπε ήδη. Δεν περιμένω να το πει. Του το είπε ήδη. Βγήκε λοιπόν ο Πούτιν εχθές και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, αν βάλετε εσείς πλαφόν, θα μου καθορίσετε εσείς την τιμή. Που εγώ πουλάω. Με βάση μπορείς να πεις, εγώ αδερφέ, μέχρι τόσο μπορώ να πληρώσω. Ναι, το λες. Ναι. Και σου λέω αυτό, τόσο εγώ δεν πουλάω. Και μετά τι λες εσύ. Πώς αισθανόμαστε μετά. Πάρτε κουβέρτες, πάρτε. Δεν ξέρω. Λέει εντωμεταξύ η κυρία Φοντερ Λάιεν εχθές ότι έχει, η εξάρτηση της Ευρώπης έχει πέσει από το 40, λέει, στο 9% από το ρωσικό αέριο. Δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι προφανώς το 9% για να έχουμε τέτοιους κλειδονισμούς είναι πολύ σημαντικό για, για να ζεσθενόμαστε το χειμώνα. Δεν είναι αυτό μόνο. Είναι πρώτον να βρούνε όσο αέριο χρειάζεται. Σωστό. Και δεύτερον, ακόμα και αν το βρούνε, θα είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή του. Πάρα πολύ ψηλή, προφανώς. Τώρα παίρνουμε από άλλες χώρες. Έχει αυξηθεί οι εισαγωγές από άλλες χώρες. Ναι, από τους Νορβηγούς παίρνουμε, από τους Νορβηγούς, από τους Αλζέρους και τα λοιπά. Ναι, από την Αλγερία και τα λοιπά. Από την Αλγερία δεν υπάρχει αγωγός. Αλλά. LNG. LNG είναι από εκεί. Που είναι πανάκριβο επίσης. Ναι, ακριβό. Γιατί πολύ το ψύχουν, το κουβαλάνε με τα καράβια, το αδειάζουν και το ξανακάνουν αέριο. Όπως και από την Αμερική είναι, που είναι βασικός παραγωγός, είναι επίσης πανάκριβο. Λοιπόν, δεν μας βλέπω καθόλου καλά, παιδιά, φέτο το καλοκαίρι. Το χειμώνα. Το χειμώνα. Καθόλου καλά. Και εμείς εδώ πες ότι θα έχουμε ήπιο χειμώνα, γενικώς είναι χειμώνας ήπιο, θα τα βολέψουμε. Οι Βόρειοι δεν αντέχουν. Γι' αυτό βλέπεις και τις αντιδράσεις που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές. Ήδη πρέπει να σου πω ότι η Γερμανία, η οποία εμφανιζόταν ως απισπεύδουσα για την ιστορία να τεθεί πλαφόν στο φυσικό αέριο, τώρα σου λέει το γυρνάει λίγο. Τσεχία, Ουγγαρία, ξεκάθαρα όχι. Καλά τώρα, Όρμπαν έτσι κι αλλιώς. Τώρα, άμα του λέγες, άμα θα έχεις θέλει και κάνα φαντάρο να βοηθήσει τους Ρώσους στην Ουκρανία. Ναι. Αλλά και ο Τσέχος, η Τσεχία, η οποία έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το εξάμηνο, λέει έχουμε ενστάσεις λοιπόν, από αυτού. Λοιπόν, άκου να σου πω. Όλα αυτά είναι μπουρδες. Και τελικά. Όλα αυτά είναι μπουρδες. Πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση. Τι εξοικονόμηση να κάνουμε. Δηλαδή για πες. Να κάνουμε εξοικονόμηση. Να κλείσει το φως. Να κλείσει το φως. Στο πορτατίφ εκεί. Μα δεν το αφήνω ανοιχτό. Λοιπόν, το εσύ. Παιδί που φοβάται μέσα. Φοβάται, δεν φοβάται. Τι παιδί είναι, Ρομπάκι, μικρό. Λίγο, ένα μικρό. Να μάθει να ζει με τους φόβους του. Η καλύντη αυτή, παιδιά. Λοιπόν. Η καλύντη αυτή για το ενεργειακό. Λοιπόν. Τελείως. Τέλος. Θερμοσύμφωνα να ανάβω. Δεν χρειάζεται, έχω ηλιακό. Θερμοσύμφωνα δεν έχει ηλιακό, αλλά βάλει ηλιακό. Έχω ηλιακό. Αν για φως πρέπει να βάλει φωτοβολταϊκά στην ταράτσα. Δεν είναι πολυκατοικία. Θα σκάσει μια δεκαπενταριά. Είναι πολυκατοικία. Να βρεις λύση. Μα δεν μπορώ να βρω λύση τώρα. Λοιπόν, στην ταράτσα. Άκου, όταν έβαλα φυσικό αέριο στο σπίτι,
Ναι. Μου λέγανε, το πήρε με φυσικό αέριο. Λέγανε, άρε τυχερέ, φωνάζανε, βάλετε φυσικό αέριο κτλ. Τώρα λέει θα μας πρημοδοτήσουν για να το γυρίζουμε σε πετρέλαιο. Ναι. Μα το πετρέλαιο δεν ήταν στο πύρι το εξώτερο. Ήταν, αλλά το είναι φθηνότερο. Είναι φθηνότερο. Δεν... Και άλλο μετά από δύο χρόνια λέει η City. Θα γυρίσει πάλι. Άκου, η City Group λέει ότι μετά το 25 θα πέσουν οι τιμές, λέει. Είπε χθες. Το 25 το 30. Λέει 25 με 30, 25-27 θα έχουμε αποκλιμάκωση. Αν τότε πέσει, εγώ τι πρέπει να κάνω, να το γυρίσω πάλι σε φυσικό αέριο. Παιδάκι μου, όπου σε πάνε οι επενδύσεις, εκεί θα πας και εσύ. Ρε παιδάκι μου, θα με τρελάνετε. Θα σκάβουνε, θα βάζουνε σωλήνες σε φυσικό αέριο, θα βάζεις φυσικό αέριο. Είσαι... Κάποια το κόβουνε, θα γυρίζεις στον καυστήρα. Θα τελειώνει ο καυστήρας, θα πηγαίνει να κόβεις ξύλα από το πάρκο απέναντι. Όχι, ακριβά και τα ξύλα. Ο, δεν επιτρέπεται από το πάρκο απέναντι. Και τα ξύλα τώρα ακριβά. Δεν επιτρέπεται. Α, τότε θα επιτρέπεται. Τώρα δεν επιτρέπεται. Μου έχεις προκαλέσει ενεργειακό πονοκέφαλο. Μεγάλο. Μεγάλο. Να ξέρεις. Λοιπόν, και μέσα σε όλα που βγαίνει ο Πούτιν τα λέει και βγαίνει ο Ερντογάν και λέει, κοίταξε να δεις. Η Ευρώπη φταίει για τις αντιδράσεις του Πούτιν. Η Ευρώπη τον οδήγησε τον Πούτιν εκεί. Ναι, γιατί εντάξει, το παίζει. Εντάξει, πάει, γιατί, πάει. Γιατί ο Ερντογάν εδώ παίζει ένα ξεκάθαρο παιχνίδι και αρχίζει και παλατζάρει πάλι και κλείνει και προς τα εκεί. Ήτανε βέβαια στη Σερβία, έτσι. Κοίτα να δεις, ο Ερντογάν δεν ήταν ποτέ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Τα τελευταία 15 χρόνια. Όχι, δεν είναι, πράγματι. Αφού του είπε, δηλαδή στην πραγματικότητα σταματήσανε οι ταξιακές, τελείως. Το νατοϊκό παριστάνει. Με τους Ευρωπαίους δεν τον ενδιαφέρει. Το νατοϊκό παριστάνει. Ναι. Πότε, ναι. Πότε. Ναι. Πάμε να ακούσουμε πώς το είπε. Ναι. Ρουσσέι, χαφίφα αδανλάρα δε σωλιώρουμ, γιάνλυς yapıyorsunuz. Ρουσσέ, χαφίφα αδανλάζακ μπι ülke değil. Ne oldu? Şu anda Rusya doğal gazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa'da yükseldi. Burada tabii ki Rusya herkes ona saldırınca o da elindeki imkanlarını, silahlarını ne yapacaktır? Kullanacaktır. Olay bu kadar basit. Πώς τα άκουσες? Κούγκλαρος. Σου έχω κι άλλα νέα. Ωραίος τύπος. Ξέρεις, έχω μια ειδίκευση στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ναι. Σε αντίθεση με μένα που δεν έχω ιδέα. Μια χαρά τα ξέρεις. Άκου να δεις τώρα, τι γίνεται. Λέγε. Βγαίνουν χθες λοιπόν Τούρκοι αναλυτές. Οι οποίοι το γυρίζουν το πανηγύρι τώρα. Λέει, θα κάνουμε προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο να ζητήσουμε αποζημιώσεις για τη Μικροασιατική Εκστρατεία. Πώς το ακούς αυτό? Εντάξει, θα δώσουμε και κάτι εκεί. Να τους δω. Σιγά το. Θα δώσουμε στο αέριο, θα δώσουμε στα πετρέλαια, θα δώσουμε στα σούπερ μάρκετ. Θα δώσουμε και λίγο για τους. Η Λινάρδου, που είναι λίγο σκληροπυρηνική, να ξέρεις. Γράφει, είχε γράψει ένα τίτλο, εδώ που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το πόδι. Λοιπόν, αυτό πρέπει το... να ξέρεις ότι, επειδή πρέπει να μαθαίνουμε λίγο ιστορία, όταν το 12 μέχρι το 22 διαλύθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι το 12 που έγιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, μέχρι το 20-21 η Τουρκία από Οθωμανική Αυτοκρατορία έγινε μικρή Τουρκία. Δηλαδή είχε τα Βαλκάνια... Να. Είχε κάτω μέχρι τη Λιβύη, είχε τη Σαουδική Αραβία, είχε τη Συρία, όλες αυτές είναι δικές περιοχές. Δηλαδή την ίδια στιγμή που εμείς εδώ κάναμε τους Βαλκανικούς πολέμους, στην κάτω μεριά ήταν η ταινία Ολόρες της Αραβίας, το έχεις δει. Οι Άραβες είχαν ξεσηκωθεί αντίον των Τούρκων κτλ. Και τότε λοιπόν χάσανε τεράστιες περιοχές του και μείνανε με την Τουρκία σημερινή. Πρέπει να ξέρετε ότι τα χρέη της Τουρκίας. Να. Της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ναι, που είχε ως Οθωμανική Αυτοκρατορία, μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, ναι, που ορίστηκαν τα καινούργια σύνορα, επιμερίστηκαν στις χώρες που είχαν καταλάβει τα εδάφη της. Τι λες? Βεβαίως. Είπε δηλαδή, η Τουρκία χρωστούσε στους Λόιτ και στους Ρότσιλ, ναι, και τα λοιπά, ναι, τόσα δισεκατομμύρια χρυσά φράγκα, που ήταν εκλοπές, που ήταν. Πόσο πήρε η Ελλάδα από το έδαφος της Τουρκίας, πόσο πήρε η Βουλγαρία, πόσο πήρε η Σερβία, πόσο πήρε η Λιβύη, πόσο πήρε 30% το Ιράκ, 10% εσύ. Το 10% των χρεών της Οθωμανικής δεν τα χρωστάς. Τα πληρώκαμε. Τι λέτε ρε φίλε. Μάλιστα. Και τώρα δώσουμε μια αποζημίωση. Ξέρε τι έχουμε πάθει. Διότι όλα σβήνουν εκτός από τα χρέη στις τράπεζες. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά αυτό που περιέγραψες τώρα είναι αυτό που διαβάζουμε στο καμπουράκι που λέει μια σταγόνα ιστορία. Ναι, ναι. Αυτό ήταν. Εγώ δεν το ξέρω αυτό, να ξέρεις.
δεν το ήξερα, ότι επιμερίστηκαν τα χρέη. Επιμερίστηκαν τα χρέη της Ομανικής Αυτοκρατορίας ανάλογα με το τι είχες καταλάβει. Άκου εδώ τώρα. Βεβαίως. Δηλαδή δημιουργήθηκαν κράτη καινούρια. Ναι, τα οποία πλήρωσαν κιόλας. Τα οποία βρέθηκαν να χρωστάνε, διότι πήραν το κομμάτι που αντιστοιχεί. Που αντιστοιχούσε από τα Οθωμανικά χρέη. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, σε όλα αυτά μέσα λοιπόν. Μάλιστα. Εμφανίζεται χθες η αντιπολίτευση, δηλαδή η εκπρόσωπος του ακροδεξιού κόμματος της Τουρκίας, η κυρία Αξενέρ, η οποία τι λέει, πώς λέει στην ελληνική ταινία, τι το λες και δεν το κάνεις. Mm. Βγαίνει στον Ερντογάν και του λέει, μας λες ότι έχουμε κατεχόμενα ελληνικά νησιά, ότι έχουν καταληφθεί τα ελληνικά νησιά. Γιατί δεν τα καταλαμβάνεις. Εκεί πάμε, παιδιά. Γιατί δεν μπαίνεις μέσα να το κάνεις. Εκεί πάμε τώρα, άστο τώρα. Δεν είναι... Λοιπόν, ο συνδυασμός όμως αυτών των πραγμάτων, αντιλαμβανόμαστε ότι ουσιαστικά φέρνει πολύ μεγάλη ανησυχία. Ακόμα δε υπάρχουν πληροφορίες, τις μετέδωσε χθες η Μαρία Ζαχαράκη, ότι κάποιοι λένε ότι μπορεί ο Ερντογάν να πάει να προκαλέσει ένα θερμό επεισόδιο. Γιατί? Για να αναστείλει ουσιαστικά τις εκλογές. Να μην γίνουν εκλογές στην Τουρκία. Ακραίο. Ακραίο. Έτσι. Τίποτα δεν πάει, δεν είναι ακραίο για αυτόν. Άγια στο στόμα σου. Τίποτα δεν είναι ακραίο. Άγια στο στόμα σου. Τίποτα λοιπόν δεν είναι ακραίο για αυτόν. Μάλιστα. Άστε το. Κάθε μέρα αυτό θα έχουμε, παιδιά. Θα έχουμε μπλέξει με αυτόν τον τύπο. Μέχρι να έρθει νύχτα. Ναι, που θα να φάει καμιά σφαλιάρα. Και να τελειώσει. Διότι θα τη φάει τη σφαλιάρα. Λοιπόν, να φάει καμιά σφαλιάρα. Είναι αυτό που λέει, μην μετά... ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη. Καλά, εντάξει, μία, δεν κάνουμε τους καμπόσους. Όχι, μα αλλά αμυνόμενοι υπάρχει είμαστε εμείς. Στράτευμα, υπάρχει αεροπορία, υπάρχει ναυτικό. Και αποφασισμένες ενόπλες δυνάμεις λοιπόν, υπάρχουν. Εντάξει, λοιπόν, άμα πάνε να κάνουν καμιά μπουρδα, ας πούμε, διότι τις ίδιες βλακίες που λέει τώρα τούτος εδώ, έλεγε και ο Μουσολίνη, α, περάσω κάτω. Ναι, πέρασε, καλοπέρασε. Τα έφαγε τα μούτρα του. Καλοπέρασε. Λοιπόν. Επίσης, να σου πω ότι έχουμε τον επεκτείνεται ο φράχτης στον Εύρο. Υπάρχει επίσης ενδυνάμωση των τεχνικών μέσων. Καλά, τα εντάξει. Οποία θα παρακολουθούν για την εργαλοποίηση του μεταναστευτικού. Τέλος πάντων, υπάρχει σε όλα τα επίπεδα μια κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Προχωράμε. Τι γίνεται με τον εκλογικό νόμο? Αλλάξει? Για να πάμε στα περαιτέρω. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε το Μητσοτάκη τώρα. Ο οικονόμου εχθές το βράδυ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας τηλεοπτικό σταθμό Α, ναι. Είπε ότι είναι θέμα ανάγκης, λέει, η αλλαγή του εκλογικού νόμου ενδεχομένως. Ως ανάγκη θα τεθεί. Το σίγουρο είναι ότι οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο Μητσοτάκης στο καλάθι της ΔΕΘ, που θα δώσει παροχές, θα έχει μέσα και ένα εκλογικό νόμο, από ό,τι λέγεται. Δεν είναι δεδομένο ότι θα πει ότι αλλάζει. Λέγεται ότι στην ομιλία το Σάββατο το βράδυ ενδεχομένως θα αναφερθεί στα προβλήματα κυβερνησίας που πιθανόν θα τεθούν. Θα αναφερθεί και ίσως την Κυριακή σε ερώτηση των συναδέλφων που θα τεθούν σίγουρα. Σε 10 ερωτήσεις ακριβώς. Λοιπόν. Ενδεχομένως πει αν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Τέλος πάντων, όλα αυτά μαζί με την ιστορία, με την εξεταστική για τις υποκλοπές. Έχουν δημιουργήσει ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο έχει πολύ μεγάλες εντάσεις. Σήμερα η εξεταστική σε 9 η ώρα συνεδριάζει. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα έχουμε εδώ τον κύριο Καραγκούνη και τον κύριο Τσανακόπουλο, οι οποίοι είναι μέλη της Επιτροπής, σε πολύ λίγη ώρα για να τα πούμε. Τους έχουμε και νωρίτερα, στις 8 η ώρα ναι. Τους έχουμε. Γιατί για να πάνε μετά να πλακωθούν εκεί. Να πάνε. Θα πλακωθούν εκεί εδώ. Δεν ξέρω αν θα πλακωθούν. Σοπάρε τώρα. Βέβαια. Καλά, εντάξει. Πολιτισμένες συζητήσεις. Πολιτισμένα θα πλακωθούν, δεν λέω ποτέ. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Υπάρχει ένα θέμα με το απόρριτο. Βγήκε η κυρία Μπακογιάννη και είπε ότι όποιος κάμψει το απόρριτο ουσιαστικά μπορεί να τιμωρηθεί για κακούργημα. Θεωρήθηκε από την αντιπολίτευση ότι είναι ένα μήνυμα ότι παιδιά μην πάτε, να επικαλεστεί το απόρριτο εκεί. Μην πείτε τίποτα. Θα σου πω και κάτι άλλο που θα το διαβάσουμε στα νέα. Γράφουν σήμερα τα νέα ότι ο φάκελος Ανδρουλάκη έχει καταστραφεί, λέει. Για τεχνικούς λόγους, λέει. Γιατί εγώ ένα πράγμα πρόγραμμα. Ξέρω. Εγώ δεν θέλω να υπάρχει απόρριτο. Θέλω να δώσω τα χαρτιά στους βουλευτές. Για να τα έχω την άλλη μέρα μπροστά μου, να τα διαβάσω όλα. Συμφωνώ. Δημοσιογράφος είμαι, θέλω να ξέρω τι έγινε εκεί πέρα. Λοιπόν, μόλις μοιραστούν τα χαρτιά εκεί, πάρτε τα χαρτιά και φύγετε τα μέλη. Το άλλο λεπτό τα έχω εγώ. Και εσύ και όλοι μας. Πήραν απόφαση. Αυτό θέλω. Εγώ. Ναι. Τώρα, άμα αυτό λέει ότι ο νόμος θέλει ένα απόρριτο και τους κλείνει σε ένα δωμάτιο και λέει διαβάζετε τα, αλλά δεν παίρνετε τίποτα. Αυτό είναι εδώ. Ο προβληματισμός έχει να κάνει με το θα πάμε πάλι στη Βουλή και θα λέει κύριε Καμπουράκη, τι έγινε εκεί στην υπηρεσία. Έχω απόρριτο. Ναι, έχεις απόρριτο. Θα μάθει κάποια στιγμή ο Ανδρουλάκης και μετά να μάθει και ο ελληνικός λαός αν ο αρχηγός του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος τι είναι και γιατί τον παρακολουθούσε. Άντε πάλι, πόσες φορές θα το πούμε. Μα δεν μπορώ, ρε φιλέ. Λοιπόν. Δηλαδή, είπαμε. Καλά το είπες εδώ. Φτιάξαν και ένα ωραίο τρέλερ για την εκπομπή.
που λες εσύ βάλε μαύρα, βάλε τη γυαλιά ηλίου, λοιπόν, θα πέσει άπλο το φως. Πάμε στο επόμενο θέμα γιατί θα ξεπλέξουμε ποτέ. Λοιπόν, πάμε. Θα έχουμε και άλλα θέματα. Πάμε να δούμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Μαυροϊδάκο, τον κύριο Στράτο Μαυροϊδάκο. Είναι προγενικός γραμματέας των ειδικών φρουρών. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μαυροϊδάκο. Καλημέρα. Είδαμε χθες, κάναμε μία αποκάλυψη εχθές, η οποία έχει να κάνει με μία καταγγελία δύο δικηγόρων, ότι ουσιαστικά έπεσαν θύματα, έγινε και επίσημη καταγγελία από το Δικηγορικό Σύλλογο δηλαδή, ότι έπεσαν θύματα βίαιης συμπεριφοράς από αστυνομικούς. Είδαμε αυτή την εκδοχή. Και είδαμε και τις καταγγελίες, είδαμε τον πρώτο Δικηγορικού Συλλόγου τι λέει. Η απάντηση της αστυνομίας ή των συναδέλφων σας, ποια είναι από αυτό? Εγώ είδαμε σαν εκπρόσωπος των συναδέλφων μου. Mm-hmm. Εκπροσωπώ τους μάχημους αστυνομικούς που είναι στο πεζοδρόμιο, ναι, και σέβομαι απεριόριστα το θεσμό του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, γιατί έχουν περάσει τεράστιες προσωπικότητες από αυτή τη θέση, αλλά επιτρέψτε μου στο συγκεκριμένο περιστατικό, ναι, να σκέφτομαι ότι πίσω μπορεί να κρύβονται ή, το λένε οι συναδελφοί μου, δεν το λέω εγώ, ή στοιχεία αυτοπροβολής ή κάποια πολιτικά κίνητρα. Η διότι... αυτοπροβολή δεν υπάρχει για τώρα. Βεβαισό, διότι. Μισό λεπτό. Ένα γιατί λεπτάκι. Οι δικηγόροι δεν λένε τα ονόματά τους. Ένα λεπτάκι. Οι δύο δικηγόροι. Ο κύριος Βεβαισός τώρα είναι πρώτος. Θα σας πω αμέσως για να ξέρει ο κόσμος το τι γίνεται. Το τι έγινε, πες μας. Άσε τώρα τι. Ο δικηγόρος... Μην κάνεις δική προθέση. Όχι. Ο δικηγόρος, επειδή το έχουμε παρεξηγήσει το θέμα, ο δικηγόρος συλλαμβάνεται, δεν κρατείται. Είναι πρόσωπο ειδικής δοσηδικίας. Ναι. Όταν υπάρχει αυτόφορο πλημέλημα, όπως είναι σε αυτό το περιστατικό, οδηγείται, συλλαμβάνεται, θα υποστεί τον σωματικό έλεγχο. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν σας, κύριε Καμπουράκη και κύριε Στάθη, σας θέλει ένας αστυνομικός να σας ελέγξει και να σας κάνει σωματικό έλεγχο, θα αρνηθείτε? Θα μου κάνει κεφαλοκλείδωμα όμως. Ένα λεπτάκι. Σωματικό έλεγχο, λέω. Προφανώς. Μάλλον όχι. Θα μου πει το λόγο, φαντάζομαι, για τον οποίο θέλει να μου κάνει. Γιατί εδώ οι δικηγόροι λένε δεν τους είπατε το λόγο. Όταν στο συγκεκριμένο περιστατικό, επειδή έχω υπηρετήσει 15 χρόνια το στα Εξάρχεια και γνωρίζω τι γίνεται στην περιοχή, εκεί, τώρα, αυτές τις ημέρες, υπάρχει δημιουργία των ΜΑΤ, διότι υπάρχουν έργα του μετρό και αντιδρούν εκεί οι γνωστοί που είναι στην πλατεία. Στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν μπήκαν σε κάποιο μαγαζί οι συνάδελφοί μου? Όχι, δεν μπήκαν. Να πω ότι έπιναν το ποτό τους από ό,τι ισχυρίζονται οι δικηγόροι, τι λέει και δεν κάνουμε εδώ, θα τα βρουν τα δικαστήρια. Δεν μπήκανε μέσα, δεχόντουσαν προπυλακισμούς που δέχονται κάθε βράδυ οι αστυνομικοί των ΜΑΤ. Περάστε ένα βράδυ, Παρασκευή, Σάββατο βράδυ τώρα, να δείτε τι γίνεται εμείς εκεί. Εμείς δεν μπορούμε να περάσουμε. Προπυλακισμούς, ναι, από ποιον? Μαζεύονται άτομα του αντιξοστικού χώρου και αρχίζουν και τους λένε τι κάνετε εδώ. Και αυτό που δείξατε στο βίντεο χθες, που λέει είστε στρατός κατοχής αν τον βάλετε, λέει ο αστυνομικός ηρωνικά, δεν λέει ναι είμαστε, λέει ναι. Ότι απαξιώνω αυτό που μου λες, αυτό λέτε. Αυτά τώρα, ότι οδηγήθηκαν στο τμήμα των εξαρχείων, τους έχουν βγάλει τα ρούχα, δείχνουν κάτι σημάδια από τις δικηγόρες. Όταν γίνεται σωματικός έλεγχος, είτε αν έχει κάποιος όπλα ή ναρκωτικά, αναγκαστικά θα υποστεί, συγνώμη, το σωματικό έλεγχο. Δεν τους εξευτιλίζει κάποιος. Σου έχει πει ο άλλος είμαι δικηγόρος. Και του λες να σου κάνω έλεγχο και λένε δεν μας λες το λόγο. Τέλος πάντων. Κύριε Στάθη. Εντάξει τώρα κύριε. Εγώ σας λέω κύριε Μαυροϊδάκα μου τι λένε. Εκεί που βλέπετε, κοιτάξτε εδώ την εικόνα. Ναι. Υπάρχουν άτομα του αντιξωστικού χώρου και μέσα από αυτά τα άτομα δεν είναι σε διαφορετικό περιστατικό. Βγαίνουν δύο άτομα και λένε είμαστε δικηγόροι, δεν μπορείτε να μας κάνετε τίποτα και μπαίνουν μπροστά. Σας λέω ότι λένε οι καταθέσεις των συναδέλφων, δεν το λέω εγώ. Το ερώτημά μου είναι γιατί του κάνεις κεφαλοκλείδωμα. Αν δείτε ότι έχει συλληφθεί κάποιος και αντιδρά στην προσαγωγή του, γιατί έγινε προσαγωγή, ο ένας να γνωρίζετε έχει οδηγηθεί με κατηγορίες, ο δεύτερος ήταν μια απλή προσαγωγή. Εγώ μην ξέρετε τι είναι και με ξενίζει πολύ. Καθημερινά γίνονται περιστατικά, είτε μεταξύ αστυνομικών και διάφορων άλλων, είτε δημοσιογράφων, είτε πολιτικών, υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχει στον δρόμο κάτι. Σε αυτή την περίπτωση, γιατί να βγάζουμε ανακοινώσεις βαρύγδουπες για ένα περιστατικό το οποίο δεν είναι κάτι πολύ τραβηγμένο, είναι ένα περιστατικό στα Εξάρχεια. Γιατί να βγαίνουν ανακοινώσεις και να λέμε εναντίον των αστυνομικών? Δεν λέμε εναντίον των αστυνομικών. Τιμούμε τους αστυνομικούς για το έργο τους όταν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν έχουμε τίποτα με τους αστυνομικούς. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Και οι αστυνομικοί. Εμείς είμαστε. Όταν ο Δικηγορικός Σύλλογος βγάζει ανακοίνωση, εμείς θα τη μεταδώσουμε. Εννοείται, μα δεν είπα εγώ κάτι. Γι' αυτό είναι η προστιμή σας που βγάζει και την άποψη των αστυνομικών. Τι λέτε τώρα? Είναι προστιμή σας που τη βγάζει από την αστυνομικό, αλλά
τα εξάρχεια, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένταση. Όταν βγαίνουν κάποιοι, λένε είμαστε δικηγόροι και δημιουργούν προβλήματα, καλό είναι να στο φιλτράρει αυτή την πληροφορία ο κ. Βερβεσός. Λοιπόν, εγώ καλοπροαίρετα το λέω. Ακουστήκατε. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ, κύριε Μαπαντά. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε να δούμε. Πάμε στο Αλούφαν Πάρκ να δούμε τι έγινε. Είδαμε ένα περιστατικό εχθές, το οποίο πραγματικά είναι σοκαριστικό με την έννοια ότι όλοι μας έχουμε πάει τα παιδιά μας εκεί κάποια στιγμή. Έτσι. Όλοι μας έχουμε μπει. Εγώ έχω μπει μέσα σε αυτό. Θα πρέπει στο να τρενάκι αυτό. Σε αυτό το τρενάκι. Ναι. Λοιπόν, φοβάμαι, αλλά εντάξει, τώρα όταν σου λέει το πιτσιρίκι, μπες μία, δύο, θα μπει τι θα κάνει. Πρώτον, δεν τα αφήνει μόνο του. Δεύτερον, θα πει να του κάνει το χαρτί. Εδώ ουσιαστικά έχουν τραυματιστεί 4 παιδιά ηλικία από 22-25 ετών είναι τα παιδιά αυτά. Σε αυτό το τρενάκι, το οποίο το βλέπετε κατεβαίνει με πολύ μεγάλες ταχύτητες, έχει και νερό. Και φρενάρει στο νερό. Και φρενάρει επί της ουσίας στο νερό. Ναι. Εδώ δεν φρέναρε ή δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Και εκτροχιάστηκε ή εξεντονίστηκαν τα παιδιά μέσα από το τρενάκι, με αποτέλεσμα να έχουμε δύο σοβαρά τραυματίες, ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Και να έχουμε και τα άλλα δύο παιδιά επίσης τραυματίες. Λοιπόν. Ο ένας είναι αυτός εδώ, ο νεαρός. Βλέπετε τα χτυπήματα πάνω στις αποκλειστικές φωτογραφίες που έχει εξασφαλίσει το Open. Κοιτάξτε εδώ τις φωτογραφίες, τα χτυπήματα σε όλο το σώμα, το συγκεκριμένο παιδί, το οποίο βγήκε χθες το πρωί από το νοσοκομείο και επανήλθε γιατί έχει ζαλάδες. Και τον έβαλαν μέσα. Έχει πίσω το κεφάλι, τι πλάι. Πάμε να συνδεθούμε με τον Φάνη τον Καραμπατζάκη που είναι στο κρατικό της Νίκαιας και παρακολουθεί την πορεία της υγείας των παιδιών. Αλλά θα έχουμε και τον πατέρα του ενός παιδιού, τον κύριο Γιώργο. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Καλημέρα σας. Τι γίνεται, πώς είναι το παιδί καταρχήν? Είμαι μέσα στο δωμάτιο αυτή τη στιγμή. Ναι, είστε μαζί του? Ναι, ναι, μαζί του. Κοιμάται το παιδί αυτή τη στιγμή με παυσίπονα. Ναι. Αρχίζουν και βγαίνουν οι πόνοι του έντονοι, γιατί τα παιδιά ήταν ζεστά. Βέβαια. Από τα χτυπήματα και επειδή είναι όλα τα παιδιά στον ίδιο όροφο, εκτός από την κοπέλα που είναι βαριά. Ναι, που είναι εντατική αυτή. Και, είναι στη μέση, είναι στη μέση, είναι πιο βαριά από όλες. Με τέσσερα έχουν πλευρά σπάσει σπασμένα. Τα πλευρά του κοριτσιού και έχουν προκαλέσει τραύματα εσωτερικά. Έχει τέσσερα πλευρά σπασμένα από ό,τι έχω μάθει. Έχει τρύπα στον πνεύμονα. Ναι. Έχει συμπίεση στον πνευμόνο. Ήρθε με πολύ χαμηλό οξυγόνο εδώ, έχω μάθει από τους γονείς. Ναι. Δηλαδή το προλάβαν το κορίτσι στο τσακ. Αλλά ναι. Δεν ξέρω αν υπήρχε ένα άλλο νοσοκομείο πιο μακριά, τι θα γινόταν. Αν θα προλάβαμε. Ναι. Και από εκεί και πέρα όλη μας η ανησυχία είναι για αυτή την κοπελίτσα που είναι πιο βαριά από όλους. Ο γιος σας τι σας είπε? Τι σας είπε τώρα, πώς περιέγραψε το περιστατικό, τι έγινε? Το περιστατικό που μου έχει πει το παιδί και έχει κάνει και την πρώτη κατάθεση στον αστυνόμο τη νύχτα, γιατί μου τα δύο αγόρια μιλήσανε, είναι ότι το τρενάκι αυτό που ανέβηκε επάνω στο τελευταίο ύψωμα και κατέβηκε στην επαφή του με το νερό, δεν φρενάρισε. Δεν φρενάρισε. Δεν έκοψε ταχύτητα. Άρα προσέκρουσε στα πλαϊνά. Φεύγει. Όχι, όχι. Αλλά φεύγει από το νερό. Έφυγε από το νερό. Φεύγει από το νερό, συνεχίζει την πορεία του. Ναι. Υπάρχει μια μικρή ευθεία. Ναι. Και μετά ένα απότομο πέταλο δεξί. Ναι. Ναι. Λοιπόν, στο πέταλο το δεξί, ακριβώς στη μύτη. Επειδή δεν είχε απέναντι φρενάρει όσο έπρεπε και ήταν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Τα παιδιά πήγαν απέναντι σαν τσουβάλια. Να ρωτήσω, βγήκε από τις ράγες το τρενάκι ή εκεί τους τίναξε απλά? Απλά, τέλος πάντων. Τους τίναξε. Το παιδί μου επιμένει ότι η μπαμπά δεν είδαμε νερό να έχει πολύ εκεί. Εκείνη την ώρα δεν είχε. Συνέχισε την πορεία του κανονικά. Όχι, όχι. Λέμε ότι στη στροφή που φύγαν τα παιδιά προς και πεταχτήκαν έξω. Έφυγε το τρενάκι από τις ράγες ή μόνο τα παιδιά πέταξε? Τα παιδιά, τα δύο, τα γόρια μου και τα δύο που τα έχω ρωτήσει, μου είπαν ότι κύριε Γιώργο και μπαμπά, το τρενάκι έφυγε. Έφυγε. Έφυγε το βαγόνι, έφυγε. Ναι. Έφυγε. Αυτό να ξέρετε, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την έρευνα με την έννοια ότι εδώ. Και προφανώς, εγώ πιστεύω ότι προφανώς έφυγε από την ταχύτητα. Γιατί αν δεν έφυγε από την ταχύτητα, σημαίνει ότι η εταιρεία που το διαψεύδει η εταιρεία, κύριε Γιώργο. Εγώ λέω ότι φεγόκεντρο το έδιωξε το τρενάκι. Η φεγόκεντρο τη Ντράγκε. Βέβαια, έδιωξε, γι' αυτό φύγαν και τα παιδιά, έτσι, και δεν φύγανε στο θάμνο. Ξέρετε κάτι, κύριε Γιώργο? Αυτά τα τραύματα δεν υπάρχουν θάμνοι σε αυτά τα τραύματα. Ξέρετε κάτι, η εταιρεία λέει δεν εκτροχιάστηκε. Λέει έγιναν όλα καλά κτλ. Το γεγονός, αν έχει φύγει το τρενάκι και δεν βρέθηκε έξω, το σημαίνει ότι κάποιο. Βέβαια, το κάλυψαν. Το γυρίζαν πίσω. Αν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι λογικό, αν ισχύει, ναι. Ερώτηση.
ο γιος σας. Ουσιαστικά ναι. υπάρχουν διαρροές από εδώ και από εκεί και ένας υπαινιγμός ότι τα παιδιά σηκώθηκαν για να βγάλουν selfie. Ναι, λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι ωραία αστεία για να γελάνε κάποιοι άλλοι. Τα παιδιά είναι 25 χρονών. Ας μου πει κάποιος στην κατηφόρα αυτή ποιος μπορεί να κάτσει όρθιος με επαφή με το νερό που τρώει τζι. Καλώς. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, επειδή έχω μπει, πρέπει να είσαι λίγο υπερήρωας για να κρατηθείς με τα ταχύτητα. Τα παιδιά είναι γυμνασμένα. Ο γιος μου είναι 90-95 κιλά. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος μπορεί να κάτσει όρθιος, να βγάλει σέλφι με τέτοια ταχύτητα όταν βρίσκει, υποτίθεται, σε νερό που φρενάρει απότομα. Πέστε μου εσείς ποιος θα κάτσει όρθιος. Πέστε μου ένα σέλφι να τον βάλουμε να κάτσει. Θα σας πω και κάτι άλλο. Σκέψη, με την περιστροφή της κάμερας στο κινητό τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να σηκωθείς. Κάνεις έτσι το κινητό και βγάζεις. Άμα θες να βγάλεις και selfie. Μα δεν μπορείς να βγάλεις selfie. Ταχύτητα. Με την ταχύτητα. Δεν έχει ζώνες. Έχει χερούλια που γαζιούνται τα παιδιά. Πυρολαβές. Μόνο τα χερούλια είναι. Τίποτα άλλο. Δεν κρατιέσαι από τίποτα άλλο. Λοιπόν, πώς θα βγάλεις να κάνεις όλα αυτά και συγχρόνω. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Αυτό είναι λογικό. Αυτό. Λογικό ακούγεται. Εμείς βλέπουμε τις φωτογραφίες του γιου σας. Θα στραφείτε δικαστικά κατά της εταιρείας. Αυτό θα είναι. Βέβαια, αυτά, υπάρχει μια συμφωνία, συνεννόηση με τους γονείς για να προχωρήσουμε με έναν δικηγόρο. Μάλιστα. Λοιπόν, μακάρι ο γιος σας, εντάξει, θα ταλαιπωρηθεί, αλλά είναι καλά, δεν κινδυνεύει. Ναι, το κορίτσι να πάει καλά, ευχόμαστε. Το κορίτσι, το άλλο το παλικάρι έχει όμο και ρήξη σπλήνας. Αυτό πάλι με τη σπλήνα. Η σπλήνα είναι θέμα. Και η άλλη κοπελίτσα έχει βαριά διάστηση. Δηλαδή πάω κάθε λίγο και λιγάκι, τη λέω ποιος είμαι. Ξανά μανά τα ίδια. Κύριε Γιώργο, περαστικά, ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Φάνης Καραμπατζάκης, έλα Φάνη. Εγώ να σας πω ότι συνεχίζεται η προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα του Ρέντι για να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα, τα οποία αρκετά προέκυψαν και από τη συζήτηση που ακούσαμε πριν από λίγο και άκουσαν οι τηλεθεατές με τον πατέρα. Αρχικά προσήχθη, εν συνεχεία συνελήφθη και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ένας των υπευθύνων του Λίνα Πάρκ, ο οποίος όμως αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες και χωρίς να ακολουθηθεί η αυτόφορη διαδικασία. Συνεχίζεται, όπως είπαμε, η προανάκριση. Yeah. Πραγματογνώμονας γιατρός θα έρθει στο Γενικό Κρατικό Νοικίας να εξετάσει και αυτό στα παιδιά. Τεχνικός πραγματογνώμονας αναμένεται να μεταβεί σήμερα και στο Λούνα Πάρκ να δει τι γίνεται με το παιχνίδι. Ήδη όσον αφορά στην κατάσταση. Ανακοίνωσε της υγείας... η εταιρεία η οποία κάνει τον τεχνικό έλεγχο εκεί ότι πήγε και έκανε και δεν βρήκε κανένα πρόβλημα. Αυτό λέει και η εταιρεία αυτή που έχει που το... πιστοποιεί. Ναι, αυτή που πιστοποιεί, αυτή η εταιρεία. Αυτό, είναι αυτό ένα... βέβαια θα πρέπει αυτό να γίνει και από ανεξάρτητο πραγματογνώμονα, έτσι. Προφανώς. Λοιπόν, Φάνη, καλημέρα. Θα τα πούμε πολύ, θα τα πούμε. Θα τα πούμε, Φάνη. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Κλέαρχε, καλημέρα. Τι γίνεται, Κλέαρχε. Πώς είσαι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Θα κάνουμε Σαββατοκύριακο. Θα κάνουμε κανένα μπάνιο το Σαββατοκύριακο. Θα είναι καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο. Θα ανέβει και η θερμοκρασία. Ναι. Θα βουτήξουμε δηλαδή. Θα βουτήξουμε και θα πέσει και ένταση των ανέμων που εχθές ταλαιπώρησε αρκετές έτσι περιοχές, κυρίως μέσα στο Αιγαίο. Επειδή η μισή Ελλάδα θα είναι στη ΔΕΘ, να μας πεις θα γίνει Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ. Άσε που θα είναι μισή Ελλάδα. Α, έχουμε απόβαση. Δεν υπάρχει δωμάτιο πάντως πάνω. Δεν υπάρχει δωμάτιο τίποτα. Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει. Καλά, έχεις πάει εσύ σε ΔΕΘ. Πόσους έχεις καλύψει. 20-25. Λοιπόν. Καλώς ήταν και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Ωραία είναι όμως, υπάρχει έτσι ένα ενδεχόμενο βέβαια από το μεσημέρι απόγευμα του Σαββάτου για κάποιες πρόσκαιρες βροχές, όχι όμως κάτι αξιόλογο. Και η θερμοκρασία και εκεί θα είναι γενικά ανεβασμένη. Όπως βλέπουμε βέβαια και στον χάρτη με τις βροχοπτώσεις για τη Γηρεία Ήπειρο, υπάρχει έτσι ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που ας απασχολεί. Ας βρέξει πάνω λίγο να τους πρέπει να βρέξει γιατί εκείνες εκεί περιοχές. Βέβαια να τονίσουμε Δημήτρη ότι αυτά τα νερά πέφτουν με απότομο τρόπο, δηλαδή είναι μεγάλος όγκος. Ναι, τα ποτάμια και αυτά από τα χιόνια τροφοδοτούνται τώρα. Δεν περνάει από τις βροχές, αλλά τέλος. Αυτό το νερό, γιατί βλέπετε ότι είναι με μεγάλες εντάσεις αυτά τα νερά. Έτσι έντονη αστάθεια στη χώρα μας, έχουμε απουσία χρωμάτων, καλός ο καιρός και σήμερα όμως θα επιμείνει το βοριαδάκι. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά στον χάρτη που καλύπτει τη χώρα μας. Παρατηρήστε ότι η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα και με μοναδική της παραφωνία κάποιες συννεφιές του βορειά, όπως λέμε, στα ανατολικά και προς τη βόρεια Κρήτη. Συννεφιές του βορειά. Είναι όπως ο άνεμος προσκρούει στους ορεινούς όγκους, αναγκάζεται να ανέβει προς τα επάνω και συνεχίζει. Και μετά γίνεται καταβάτης από πίσω. Καταβάτης γίνεται από πίσω.
Συμπυκνώνει την ευθεία του βοριά. Ωραία, ωραία. Ποιητική έκφραση αυτή, να ξέρει. Ποιητική. Είναι ο καιρό του βοριά που δίνει αυτέ τι συννεφιέ κυρίω προ την Εύβοια και τη βόρεια Κρήτη. Βοριάδε λοιπόν οι άνεμοι μέχρι και 7 μποφόρου στο Αιγαίο θα αρχίσουν να υποχωρούν από το απόγευμα και μετά και θερμοκρασία 30 με 33 βαθμού μέρα με τη μέρα ανεβαίνει σιγά σιγά. Και τώρα βέβαια νωρί το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα κάνει αρκετό κρύο. Η Φλόρινα έχει 10 βαθμού κάτω από το. Και τώρα εδώ 20 βαθμού είχε το πρωί. 20 βαθμού είχε, ναι. Στην Τρίπολη 5,5 ώρα είχε 20 βαθμού εδώ. Και στην Τρίπολη 9 βαθμοί το πρωί. Δηλαδή κάνει ψύχρα θα λέγαμε σε κάποιε περιοχέ. Πάμε να δούμε και για την Αττική. Πολύ καλό ο καιρό και το σήμερα. Λιοφάνεια θα κυριαρχήσει τι αμέσω επόμενε ώρε. Ο ισχυρό βοριά θα επιμείνει στο νότιο Βοϊκό και κυρίω στο νότιο Καφερία, δηλαδή προ το Κάβο Ντόρο. Θα αρχίσει όμω να υποχωρεί από το απόγευμα και μετά και θερμοκρασία κοντά στου 30 με 31. Να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μα. Και εκεί καλό ο καιρό, λίγε συννεφιέ. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν 29 με 30. Μην βρέξει τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη. Μην βρέξει και του χαλάσει τι φιέ του. Εδώ δεν είδε τώρα με τι βροχέ τώρα που πλημμύρισε εκεί που δείχναμε προχθέ. Δεν έχουμε τέτοια κλέαρχε. Σε παρακαλώ να επιληφθείτε. Παρακαλώ, πάμε να. Έχουμε και δουλειέ. Έχουμε και δουλειέ. Λοιπόν, να δούμε. Ευχαριστούμε, Κλέαρχε. Κλέαρχε, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε εφημερίδε, κύριε Δημήτρη. Να δούμε και εσεί εφημερίδε. Δεν μα είπε σήμερα στα παιδιά να δούμε κανένα. Θα έχουμε έμετρη σατυρική διάσταση. Ενδέχεται. Εντάξει, θα δούμε. Ενδέχεται. Θα ανακοινωθούν προσεχώ οι αποφάσει, παιδιά, του Διοικητικού Συμβουλίου. Το οποίο αποτελείται μόνο από τον Καμπουράκη. Το πείμα. Μόνο από τον Καμπουράκη. Το πείμα και μετά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τα νέα, ο μεγάλος εκβιασμός, Πούτιν και Ερντογάν απειλούν την Ευρώπη. Συναγερμός και στην Ελλάδα για την ενέργεια, κίνητρα και ποινές. Πώς φτάσαμε στις υποκλοπές του ΣΥΡΙΖΑ, το ναυάγιο της Ζακίδου και η έρευνα της ΕΙΠ. Μάλιστα. Καταστράφηκε, είδες που λέει καταστράφηκε το φάγγελος του Ανδρουλάκη. Έτσι λέει η εφημερίδα, θα δούμε. Λοιπόν, η Καθημερινή. Το δημόσιο δεν σβήνει τα φώτα. Μόλις 221 φορείς από τους 2.395 έχουν λάβει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Έως 2.000 ευρώ για εντοπισμό πλαστών αποδείξεων στους καταναλωτές. Εδώ, ωραίο, εδώ. Η Ευρώπη θυσιάζει τα δάστες. Αυτό που μου είπες πριν. Ναι. Ότι θα τους αφήνουν να πηγαίνουν να κόβουν ξύλα. Τι λέτε, ρε παιδί. Πάει πράσινη δηλαδή, ανάπτυξη. Δηλαδή τρέλα είναι αυτό. Πάει έτσι. Πράσινη ανάπτυξη. Πάνε όλα οι απολιγνητοποιήσεις. Πάνε όλα τα. Καλά τώρα. Η εφημερίδα των συντακτών εκβιασμούει με θύματα τους πολίτες, ο Πούτιν εκβιάζει τις κυβερνήσεις και αυτές τις κοινωνίες με σκληρό ενεργειακό χειμώνα. Μετά το δημόσιο, η κυβέρνηση ετοιμάζει κόφτες κατανάλωσης ρεύματος στα νοικοκυριά. Διχάζει το λέει η Ευρώπη. Τι λέει, θέλουμε να κόψετε το ρεύμα, λέει, να έχετε στις ώρες εχμής, λέει ναι. Η κυρία Φοντερ Λάιεν. Σκάνδαλο υποκλοπών, εξεταστική με ρήτρα απορρίτου. Αυτά. Μάλιστα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Παράθυρο για έξτρα πακέτο στήριξης, η εκτείναξη ανάπτυξης στο 785 άξιο του ΑΕΠ, στο πρώτο εξάμηνο, αλλαγή παραγωγού μοντέλου με αύξηση επενδύσεων εξαγωγών. Σύμπλευση, λέει η ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, πέραν των παρακολουθήσεων. Τι εννοεί ο ποιητής? Ναι, εντάξει. Σύμπλευση σε ποιο επίπεδο δηλαδή? Υπάρχει ένα αντιπολιτευτικό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Θα δούμε, θα διαφανεί το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, Δημοκρατία, η Φαμίλια απειλεί με 10 χρόνια φυλακή, προσπαθούν να κλείσουν όλα τα στόματα. Σε πανικό για την εξεταστική που θα διεκταχθεί σε απόλυτη συσκότηση. Λοιπόν, Γερμανοί και Φοντερ Λάιεν στον κόσμο τους με μέτρα ασπιρίνη για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Τι να κάνουν γι' αυτό. Η Αυγή. Επιχείρηση κλειστά στόματα. Ευθεία απειλή της Ντόρας Μπακογιάννη από τη δημόσια τηλεόραση. Όποιος σπάσει το απόρριτο θα φάει 10 χρόνια. Συγκάλυψη και υπέπλο σιωπή με το καλημέρα από τη Νέα Δημοκρατία στην Εξεταστική Επιτροπή. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σε πολύ λίγο μαζί μας Κώστας Καραγκούνης, Δημήτρης Ζανακόπουλος. Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Νέοι κόφτες σε βάρος του λαού στο όνομα της εξοικονόμησης ενέργειας. Κυβερνητικά μέτρα για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού. Τα συνδικάτα δίνουν απάντηση με κινητοποιήσεις. Μάλιστα. Κοίτα εδώ τώρα, ωραίος τίτλος με την έννοια της έμπνευσης, έτσι. Ναι. Ο καθένας από εκεί και πέρα, έτσι. Ό,τι σκέφτεται. Γενική συσκότηση και στο κοινοβούλιο. Ναι. Άμεση εφαρμογή των μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας και στο νεό της Δημοκρατίας. Νέα Δημοκρατία οχυρώνεται πίσω από το απόρριτο και μεθοδεύει τη μη κλίση ανάμεσα εξεταστικής του διοικητού και της αγγελέας της ΕΕΠ. Δεν θα διανέμονται ούτε τα πρακτικά, στο σκοτάδι εθνική αντιπροσωπεία. Έξυπνο λογοπαίγνιο, επαναλαμβάνω. Κόντρα, ο Πούτιν κόβει το αέριο και στην Ελλάδα. Η ανερμάτιστη πολιτική των Βρυξελών βάζει τη χώρα σε περιπέτειες. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Μάλιστα. Λοιπόν, το ποντίκι. Στην Κομισιόν οι ελπίδες της κυβέρνησης για τα μέτρα ανοίξης των νοικοκυριών, στην ποδιά της Ούρσουλα. Της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Προσδοκά αποσύνδεση τιμών ενέργειας στο φυσικό αέριο ή πλαφόν στην τιμή του αερίου. Τρόμος για το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιβάρυνση των κρατικών προϋπολογισμών. Εδώ και έχει βάλει στο τάγκ, έχει βάλει μπροστά τον αγωγό. Τι έχει κάνει. Ως αυτό στη γελιογραφία του ποντικιού.
Λοιπόν, εσπρέσο, η όχι βιαστής ο Πέτρος μου, η ελπίδα σύζυγος Φιλιππίδη παρουσίασε στο δικαστήριο τον πρωταγωνιστή αποθήτη θύμα. Η αιμονική καταγγέλουσα, τα δάκρυα για την κρυφή προσωπική ζωή και το νεκρό παιδί. Θέλουν, κάποιοι θέλουν τον άντρα μου στον τάφο. Είναι για τη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη, ναι, του Πέτρου Φιλιππίδη. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο. Ναι. Πάμε στην εφημερίδα Star Press. Τα στραβά μάτια για μια χλυδάτη ζωή. 6 αποβολές με την εύνοια του Πέτρου. Τα σκληρά καρφιά του Γιώργου Λαμπάτου. Εντυπωσιακές αποκαλύψεις Ελπίδας Λίνου για τη ζωή με τον Φιλιππίδη. Τι έγινε στο τρενάκι του τρόμου και εδώ, μάλιστα. Αυτά. Ναυτεμπορική 160.000 ακίνητα στο Σφυρί από τους Servicers. Τι είναι αυτή. Σχέδια για την επόμενη τετραετία με ενεργητικό αξίας 12 δις. Λοιπόν, πάμε. Τύπος Θεσσαλονίκη, sold out η 86η ΔΕΘ με εκθέτηση από 19 χώρες. Θα είναι η πρώτη κανονική έκθεση μετά από 2 χρόνια πανδημίας, αυτά που λέγαμε για τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Μέτρο Σπορ, πάρντι ο εκλεκτός και πόκερ για το δεκάρι. Τι λες. Ναι. Φερνάντες, λοιπόν, Λουτσέσκου και Μπότο. Περιμένουν τις επαφές Ιβάν Μπέου, αποσύρεται η Σπάρτα και ενδιαφέρον για τον παίκτη και από την Ισπανία. Για να πάρει το επιτελικό χαφ. Okay. Το αρέσει ο Μπαλαδόρος, αυτός ο οποίος μοιράζει παλιές ασίστ και τέτοια. Η ασίστ είναι στο μπάσκετ. Έχει και στο ποδόσφαιρο, μετράνε. Λοιπόν. Α, συνεννοήσει τώρα. Έχουμε μπερδέψει ποδόσφαιρα, μπάχι, τα έχουμε κάνει μούτινο. Λοιπόν, κόκκινα Ραφάλ, κόκκινος πρωταθλητής, Νάντο Ολυμπιακός απόψε στις 10. Έτοιμος μετά τη διακοπή ο Μαρσέλο, εξελίξεις με Μπακαγιόκο, λέει η εφημερίδα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τριπλό. Τον φέρνει. Ναι. Λόκαρε τον χαφ Παναθηναϊκός μετά το μάτς για την ΑΕΚ. Πίστη νίκης και δελτίο ντου, διπλό ντου στην Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Ο Σιντιμπέ ανακοίνωσε φαν βέρτ διετίας η ΑΕΚ. Μας τρέλανες τώρα. Τι είναι αυτά. Με αυτά που είπες. Μα, ναι. Sport Day με άλλον αέρα, με την άβραση που θέλουμε τα γραφείς του Μαρσέλο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει απόψη στην Αντ. Στην Άντι, το ιδανικό ξεκίνημα στο Europa. Μάλιστα, το μυαλό στο Βερολίνο, λέει, για την Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, αθλητική ώρα. Μίστερ Γκολ, ευτυχισμένος και τρομερά υπερήφανος που υπέγραψα σε αυτή τη μεγάλη ομάδα. Πάμε ΑΕΚΑΡΑ. Και εδώ πέρα έφτασε στην Αθήνα ο Σιντιμπέ στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Τούτος πολύ εργαλείο, ο Σιντιμπέ. Full back, έμβολο και πολύ εργαλείο. Πολύ εργαλείο, ο Σιντιμπέ. Λοιπόν, ναι. Boston Sport, πρεμιέρα στο όνειρο, λέει, για τον Ολυμπιακό απόψε το βράδυ. Και τώρα το χρυσό, η εθνική γυναικών υπέταξε στην Ιταλία στο Πόλο. Είμαστε στον τελικό τώρα. Πάμε στον τελικό. Έτσι, θα πας αυτό τον τελικό ή μόνο στο γύρο μπάσκετ. Σε όλους τους τελικούς μου έχουν μια θέση. Θα πάω μια θέση σου σε ένα τελικό. Πού? Στο κάποιον. Είσαι μικρός ακόμα. Διαβάζει. Σιγά-σιγά. Που λέει και ο Ερντογάν. Λοιπόν, πάμε στον Γρηγόρη Ατρίδη να δούμε τις εξελίξεις. Κύριε Ατρίδη μας, πώς είστε? Καλημέρα. Όλα καλά. Ωραία. Έχετε πολλά γκολ να μας δείξετε. Έχουμε πάρει αρκετά γκολ. Ωραία, και χθες είναι η βραδιά. Να ξεκινήσουμε όμως από το Πόλο. Εκεί που τα κορίτσια κατάφεραν να κερδίσουν την Ιταλία 12-9, είναι σημαντικό το γεγονός ότι στο 3ο οκτάλεπτο έκαναν τη διαφορά και κάπως έτσι επικράτησαν, πήραν την πρόκριση στο μεγάλο τελικό. Μιλάμε για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα το οποίο πραγματοποιείται στο Split. Θα αντιμετωπίσουμε την Παρασκευή την Ισπανία στις 9 και είναι μια αναμέτρηση η οποία είναι προφανώς πάρα πολύ καθοριστική, γιατί άμα τα καταφέρουμε θα πάρουμε και το χρυσό. Εδώ που έφτασαν, εγώ θα πω μακάρι να το πάρουν. Οι Ισπανίδες είναι δυνατές. Εννοείται, προφανώς και είναι δυνατές. Όχι, γιατί... εννοείται, τι εννοείται. Όχι, όχι. Είναι δυνατές και είναι πολύ ανταγωνιστική ομάδα και τα κορίτσια μας έκαναν και μια υπέρβαση και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και τον τρόπο με τον οποίο πάνε. Πότε είναι ο τελικός, είπες? Την Παρασκευή στις 9 η ώρα κόντρα στην Ισπανία. Πού? Στο Split. Στο Split. Δεν προλαβαίνει ο Καμπουράκης να πάει. Δύσκολα. Όχι, όχι. Δεν προλαβαίνει. Λοιπόν, πάμε. Αναφέρατε και νωρίτερα ότι ο Σιντιμπέ, τον οποίο μπορούμε να δούμε και στα πλάνα μας, έχει φτάσει χτες στην Μία. Σήμερα είναι σημαντική ημέρα γιατί θα ολοκληρωθούν και τα τυπικά και αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται, όπως είπατε και εσείς, ο Δημήτρης δηλαδή, γιατί τα ξέρει και πάρα πολύ καλά. Σε όλη τη δεξιά πτέρυγα και λύνει τα χέρια του Αλμέιδα. Έτσι κι αλλιώς έψαχναν έναν δεξιό fullback με βάση και το σύστημα fullback, που παίζει. Fullback. Ναι. Πάμε να δούμε τι έγινε. Οι fullback δεν βάζουν γκολ, είναι αμυντικοί. Άμα έχεις καλό fullback, είναι σαν να έχεις back και extreme μαζί.
Είπατε ρε, πριν... έχουμε μπλέξει με προπονητές, ρε παιδιά, εδώ πέρα δηλαδή. Προπονητές εξέδρας. Και της εξέδρας το χειρότερο δυνατό. Είπατε πριν ότι η εθνική ομάδα μπάσκετ έχει το σημαντικό. Έχει ένα ακόμα παιχνίδι πριν μπει στη διαδικασία του knockout. Πηγαίνουν και ποδόσφαιρο τα παιδιά. Για δείτε λίγο την εικόνα από το San Siro, γιατί οι παίκτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ βρέθηκαν στο San Siro για να δουν την αναμέτρηση του Champions League ανάμεσα στην Ίντερ και την Bayern. Ναι. Στο ημίχρονο, δεν ξέρω αν έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε και λίγο τον ήχο, πήραν οι αδερφοί Αντετοκούμπο στο χέρι τους τον λογαριασμό των social media της Ίντερ. Προφανώς τους δόθηκε η πρόσβαση. Ναι, ναι. Και έστειλαν αυτό το μήνυμα. Να δούμε εμείς και τα γκολ της αναμέτρησης. Πάρα πολύ ωραία μπαλιά του Κίνη. Βαρεθήκαν τον μπάσκετ και πήγαν και είδαν ποδόσφαιρο δηλαδή. Όχι, όχι. Για αυτά τους αρέσουν τα σπορ συνολικά. Ο Σανέ είναι αυτός ο οποίος έκανε το 0-1 για την Bayern που κέρδισε τελικά 0-2. Δείτε λίγο, σας παρακαλώ, λίγο αυτό το γκολ. Την κρύβουν. Εδώ την κρύβουν. Τι λέτε, ρε παιδιά. Είναι τελικά αυτό το γκολ από πάσα του Σανέ του Νταμπρόσιο. Αλλά είναι από αυτά τα γκολ που βλέπουμε μόνο στο πρώτο. Ζαλίστηκε, ρε φίλε. Μαγική εικόνα από την Bayern. Πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. 0-2 ξεκινάει η Bayern. Γιατί και αυτό είναι παιχνίδι της πρεμιέρας. Είναι η δεύτερη παρτίδα των παιχνιδιών τα χθεσινά. Έχουμε ένα πολύ στεναχωρημένο κάμεραμάν στο συγκεκριμένο στούντιο. Ποιον? Ο οποίος, ο κύριος Αγγέλου, είναι Λίβερπουλ, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Κύριε Αγγέλου. Ναι. Η Λίβερπουλ, λοιπόν. Θερμά συλληπιτήρια για τον διασυρμό. Χθες ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γνώρισε την πιο βαριά ήττα αγγλικής ομάδας στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League. Εμείς είδαμε τον γκολ του Ζιελίνσκι από το πέναλτι το οποίο έκανε ο Μίλνερ και δεύτερο πέναλτι το οποίο το χάνουν οι Ιταλοί. Χάνει πέναλτι ο Όσιμεν, το βγάζει δηλαδή τροματοφύλακας της Λίβερπουλ. Φανταστείτε πόσο μπορούσε να ανέβει κι άλλο ο δείκτης του σκορ. Πολύ ωραία συνεργασία. Ο Αγγίσα από πάσα του Ζελίνσκι θα ανεβάσει τον δείκτη του σκορ. Πανηγυρίζει τον Διέγκο Μαραντόνα. Ντρούπα στην άμυνα, την είδες εκεί δεξιά, την ντρούπα. Ο Κβαραξιέλια ταλαιπωρεί την άμυνα της Λίβερπουλ. Θα δώσει την πάσα ο γιος του Σιμεώνε 25 χρόνια μετά. Και αυτό σε ντεμπούτο σκοράρει στο Champions League όπως και ο πατέρας του, ο Ζιελίνσκι, και ακόμα μια ευκαιρία θα κάνει το 4-0. Ο γιος του Ντιέγκο Σιμεώνε της Ατλέτικο Μαδρίτη. Σωστά, σωστά. Ο κύριος είχε πετύχει 2 γκολ όμως. Και ο Λουίς Δίας είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει από πάσα του Ρόμπερτσον να κάνει το 4-1. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Πολύ βαριά ήταν. Λοιπόν, να σου πω τι έπαθα εγώ χθες βράδυ. Κάποια στιγμή γύρισα και είδα ότι είχε αυτό τον αγώνα. Ναι. Είδα κάνα τρίλεπτο, τετράλεπτο. Ναι. Είδα ότι ήταν 4-1. Και λες, αλλά ήξερα, τη Λίβερπουλ την κατάλαβα. Προσπαθούσα να καταλάβω ότι είναι το ΝΑΠ. Λέω, αυτή η ΝΑΠ, ποια είναι αυτή η ΝΑΠ. Και το έκλεισα χωρίς να καταλάβω με ποιον παίζει. Δεν περίμενα ότι μπορώ να μάθω κάτι στο Δημήτρη Καμπουράκη. Ωραία, είναι από τις περιπτώσεις που το βλέπουμε στην τηλεόραση. Αλλά μόνο έχουμε στόχο στο φινάλε της χρονιάς να ξέρει 5 πράγματα αθλητικά παραπάνω. Συμφωνώ μαζί σου. Παραπάνω. Και το πρόβλημα, να κλείσω γιατί έδωσε ωραία τάκα, το πρόβλημα είναι ότι εμείς αργήσαμε να πάμε στο σπίτι μας και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσαμε να ξυπνήσουμε σήμερα. Τον ακούς, ξέρεις τι ώρα έφυγε το βράδυ. Εμείς το κλείσαμε. Ξέρεις τι ώρα έφυγε το βράδυ. Σβήσατε τα φώτα. Τα σβήσαμε. Κανείς δεν ήταν ο χρόνος. Γιατί αλλιώς έχει πεινές. Να κλείσουμε την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα. Πάρα πολύ εντυπωσιακή η νίκη της με 5-1, πάρτι του Λεβαντόφσκι. Εδώ γίνεται από πάρτι από κεφαλιές. Ο Κούντε στον Κεσιέ με τα γραφικά αποκτήματα της Μπαρτσελόνα θα κάνει το 1-0. Ξεκινάει το πρώτο γκολ του Λεβαντόφσκι, ο οποίος θα κάνει το 2-0 με ωραίο σούτ. Ο Λεβαντόφσκι είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής στο Champions League που έχει πετύχει hat-trick στο ντεμπούτο του με τρεις διαφορετικές ομάδες. Την Dortmund, την Bayern και τώρα με την Μπαρτσελόνα. Μειώνουν οι Τσέχοι, καταφέρουν με τον Σικόρα να κάνουν το 2-1. Συστημένη παλιά προς τον Λεβαντόφσκι από τον Ντεμπελέ το 3-1. Συνεργάζεται ο Τόρες με τον Λεβαντόφσκι, μοιάζει με το πρώτο του γκολ. Εδώ γίνεται το hat-trick το 4-1 και η Μπαρτσελόνα είχε και γλυκάκι όπως λέμε συνήθως. Ναι. Θα κάνει και το 5-1. Φοβερή η πάσα του Ντεμπελέ σε εξαιρετική κατάσταση. Αυτή τη φορά ο Τόρες από συνέλθει αυτή η ομάδα που παίρνει πάλι. Συνήλθε η ομάδα αυτή. Ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Έχει προπονητή. Βέβαια, είναι πολλά τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν, να ξέρει. Αλλά έχει κανονικό σαν τέτοιο. Υπερβολικά πολλά, Δημήτρη. Εντάξει. Άστο, υπάρχει κίνδυνο. Οι σωστοί άνθρωποι χρωστάνε. Ίσως στη σύλλογη. Οι κυμπάρητες, λοιπόν. Αυτά, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Γκόρη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαγωνισμό. Πάμε θα δώσει κανένα δώρο, τίποτα. Πάρε ένα αυτοκίνητο να έχετε, παιδιά. Ένα Peugeot 208, έκδοση Light, 1200 κυβικά, 75 άλογα, 15.700 η αξία του. Διακρίσει, εξοπλισμό, υποστήριξη οδήγηση, φοβερά συστήματα και ενεργητική πρακτική ασφάλεια από τις καλύτερες. Πολύ ωραίο αμάξι. Και μισό depósito δώρο, μισό ή ένα.
Εξαρτάται από τη σημερινή τιμή του Brent στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Μπείτε ρε παιδιά κάποιο στο χρηματιστήριο να μας πείτε τι γίνεται. Λοιπόν 14.99. Το διεκδικείτε και επίσης διεκδικείτε ένα πλάσ δώρο, ένα σκούτερ Daytona προσφοράς της Γκοργόλης ΑΕ, νούμερο 1 εταιρεία δικύκλου στην Ελλάδα. Η έκδοση Fame 125 που οδηγείται χωρίς δίπλωμα, χωρίς εξετάσεις και επίσης έχει αξία 3.000 ευρώ και είναι και πολύ φτηνό στην κατανάλωση, 2,5 λίτρα 100 χιλιόμετρα. 14.999, τηλεφωνήστε εκεί να το διεκδικήσετε, στείλτε open κενό, ονοματεπώνυμο 14.99, επιστρέφουμε με το καλάθι της νοικοκυράς. Θα δούμε τι έχει το καλάθι στη ΔΕΘ, φίλε, μέσα. Πάμε. Ο Σπύρος. Ο Σπύρος εδώ. Έλα, ρε Σπύρο. Καλή, τι καλή, έχει καλή, το καλάθι της ΔΕΘ. Συμβαίνει κάτι. Συμβαίνει, ναι. Πρόσεξε. Η ελληνική τηλεόραση έλυσε ένα πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης. Για μια ακόμη φορά. Έλα, Σπύρο. Τι έλυσε. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ένα καλό νέο. Ναι. Εχθές η υπόθεση με την κυρία Μιλωνίδου που φιλοξενήσαμε από τη Θεσσαλονίκη. Η ζωντανή συνταξιούχος που όμως θεωρήθηκε κατά τον ΕΦΚΑ νεκρή, νεκρή. Όχι κατά τον ΕΦΚΑ, δηλαδή από το ληξιαρχείο προέκυψε αυτή η ιστορία κλπ. Και τη κόπηκε η σύνταξη. Και τη ζητάγανε και δύο συντάξεις πίσω. Λέει, εντάξει, και δεν θα πάρει συντάξεις. Την ξαναζωντανέψαμε τη γυναίκα. Την ξαναζωντανέψαμε τη γυναίκα. Τι είχε γίνει, ναι, είχε γίνει λάθος στον ΑΜΚΑ, μάλλον. Κάτι λάθος υπήρξε τέλος πάντων, διορθώθηκε. Το ζήτημα είναι ότι τα χρήματά της, αυτό είναι σημαντικό, πιστώθηκαν στο λογαριασμό της, μάλιστα ο σύζυγός της, βεβαίως, πιστώθηκε και τα χρήματα, όχι καταλήθηκε το θέμα, πιστώθηκε και τα χρήματα. Μπράβο. Ο σύζυγός της μας το επιβεβαίωσε αργά το βράδυ. Εντάξει. Και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά, νομίζω ότι πρέπει να τον ευχαριστήσουμε και τον Όμηρο τον Τζάπαλο και την Χριστίνα την Πολατήδη και την Πολίνα την Κυρουγαγγέλη από τον ΕΦΚΑ, γιατί βοήθησαν τα παιδιά από την πρώτη στιγμή. Κοίταξε, να τους ευχαριστήσουμε. Να τους ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την ανταπόκριση. Δεν ευχαριστούμε όμως τον ΕΦΚΑ για το λάθος. Η γυναίκα έπαθε τραλαλά. Δεν ξέρω ποιος έφταιγε, με νοιάζει ότι η δημόσια διοίκηση δεν πρέπει να τα λύνει τα προβλήματα η τηλεόραση της δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή, εντάξει. Εντάξει, λάθος θα γίνει. Το πρόβλημα είναι όταν παίρνεις τηλέφωνο και δεν βρίσκεις κανέναν εκεί. Λοιπόν, το λάθος θα γίνει μια φορά. Τέλος πάντων, για να το ελαφρύνω, για να μην τσαντίζομαι πρωί-πρωί. Τέλος πάντων, εγώ την ερώτησα πώς ήταν στην άλλη μεριά της ύπαρξης, μια και ήταν πεθαμένη και δεν μου απάντησε. Να σου πω κάτι, αυτή η εκπομπή. Το επέκεινα, δεν πήρα απάντηση πάλι. Για να καταλάβεις, αυτή η εκπομπή και νεκρούσαν ασθενή. Και νεκρούσαν ασθενή, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λύθηκε επίσης το θέμα με τον πληστηριασμό, τη γυναίκα που είχαμε βγάλει. Στην με την κυρία Φραγκάκη, την δικηγόρο, η οποία είχε πρόβλημα με το σπίτι, έβγαινε τον πληστηριασμό. Λύθηκε το πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται. Μακάρι η γυναίκα να σωθεί το σπίτι της. Πάμε. Αυτό τι έχουμε στη λοιπόν, τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα μέτρα της, με το καλάθι που συζητούσαμε των νοικοκυριών, δηλαδή τα μέτρα της Θεσσαλονίκης, τα οποία τι περιλαμβάνουν με τη βοήθεια του Γιάννη του Χατζησαλάτα. Θα τα αναλύσουμε πολύ γρήγορα. Ξεκινάμε από την αύξηση στα 751 ευρώ του κατώτατου μισθού, Γιάννη, ο οποίος έρχεται από τις αρχές του 23. Από ό,τι φαίνεται, λογικά μετά τον Απρίλιο, κάπου αρχές του Μάη, θα πάμε σε αυτή τη διαδικασία και αυτή η αύξηση των 751 ευρώ θα συμπαρασύρει και άλλα επιδόματα, με κορονίδα των επιδομάτων, το επίδομα ανεργίας. Οπότε και από εκεί θα υπάρχει αντιστοιχία όσον αφορά την αύξηση. Δεύτερο θέμα, έχουμε την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό, θέμα, παιδιά, έπρεπε να έχει γίνει τώρα για όλους. Βέβαια, πολύ σημαντικό θέμα. Είχε γίνει για όλους τους υπόλοιπους. Οι μόνοι που πήραν εισφορά αλληλεγγύη, συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, καταργείται και εδώ και θα δουν αύξηση και οι δύο ομάδες, αρκεί να έχουν εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ. Γιατί εισφορά αλληλεγγύη. Οι δημόσιοι υπάλληλοι τώρα πάνω έχουν. Και πόσο είναι τώρα, συνταξιούχοι. Είναι 2,2%. Συγγνώμη, οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση. Όχι, γιατί το 45-50% των συνταξιούχων παίρνουν μέσω όρο 700 ευρώ. Τα δύο τρίτα άρα αύξηση δεν βλέπουν. Από την κατάργηση τη εισφορά αλληλεγγύη. Ναι, δεν θα δουν, γιατί δεν έχουν. Δεν πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύη. Να πούμε για του δημοσίου υπαλλήλου. Οι όποιε αυξήσει δε εδώ σε αυτού πρέπει να μην έχουν ακόμα και σε αυξήσει συντάξει, να μην έχουν προσωπική διαφορά. Πόσοι από αυτού δεν έχουν προσωπική διαφορά οι συνταξιούχοι. Υπολογίζω, ΕΦΚΑ έχει κάνει κάποια πειράματα τέλο πάντων λογιστικά και είδε ότι τα δύο τρίτα των συνταξιούχων με αυξήσεις πάνω από το 6% θα δουν στους λογαριασμούς κάποια χρήματα. Μάλιστα. Αυτό μας είπαν από τον ΕΦΚΑ. Και να πούμε για τους δημοσίους υπαλλήλους, θα έχουν ακόμη ένα όφελο στο μισθό τους 1%, γιατί καταργείται η εισφορά υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Αυτό το 1% θα μισθωθήσουμε. Πάντα και αυξήσεις το 3%. Ωραία, πάμε στο επόμενο μέτρο. 0 στον 14.
Κοίταξε να σου πω. Έτσι λέγαμε κάποτε. Είχε 3%, 5%. Ένα κουλούρι την ημέρα μας δίνεις. Όταν σου έλεγε 5% μείωση, ήταν στο δρόμο. Σωστό, σωστό είναι. Λοιπόν, δεν αντιλέγω. Δεν λέω ότι τους δίνει χρυσά. Όχι, τίποτα. Αλλά καλό είναι που δίνει. Δεν αντιλέγω. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, αύξηση των συντάξεων σε ποσοστό 6 με 7%. Αυτό εδώ θα εξαρτηθεί από δύο στοιχεία. Ανάπτυξη και πληθωρισμός. Η διαίρεση του αθροίσματος θα μας δώσει το ποσοστό των αυξήσεων. Και ίσως εδώ πλέον η οροφή του 7% να ξεπεραστεί, γιατί είδαμε χθες το 7,7 από την Ελστάτ που παρασύρει και το πρώτο τρίμηνο, το φτάνει περίπου στο 8. Οπότε, αν έχουμε ένα καλή επίδοση και το τελευταίο τρίμηνο, αυτό ίσως να φτάσει και στο 8. Το 8%. Ωραία. Άλλο. Στεγαστικό πρόγραμμα με χορήγηση χαμηλότερων δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας. Άλλο. Ναι. Αυτό είναι σοβαρό. Αυτό είναι καλό. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Το ηλικιακό όριο που έχει μπει στα 29 έτη για τους νέους φαίνεται ότι πλέον χαλαρώνει κάπως, ίσως να είναι και για περισσότερους. Και δεν θα είναι μόνο. Μα δεν είναι το 29, δεν πρέπει να είναι, παιδιά. Με συγχωρείτε. Σωστά. Υπάρχουν παιδιά, δεν παντρεύονται τα παιδιά ούτε καν αυτό 25 χρόνια πια. 35 είναι. 35-40 εκεί πάλι. 32, 33, 34 φτιάνουν οικογένεια πια. Και δεν είναι μόνο τα χαμηλότοκα ή τα άτοκα δάνεια για την αγορά σπιτιού. Θα είναι και επιδότηση ενοικίου σε κτίρια τα οποία ανήκουν στο δημόσιο. Θα είναι άλλα κτίρια από τον ΟΑΕΔ ΔΥΠΑ που έχει κλείσει. Καλά, αυτό ξέρασε. Μέχρι να τα φτιάξουν να τα περάσουν 10 ΔΕΘ. Αυτά που έχουν τουλάχιστον. Αυτά που υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε και σε τρία γρήγορα. Αυτό τι είναι τώρα το επίδομα τροφίμων. Επίδομα τροφίμων, το food pass. Για το τραγωσάρι, μάλλον. Τραγωσάρι. Μάλλον πάμε εκεί. Σε τραγωσάρι. Έτσι, ναι. Μεσοδηματικά κριτήρια, αυτά τα οποία θα αναλύσουμε, θα τα δούμε. Το επίδομα καυσίμων, το Fuel Pass 3, το οποίο το αναμένουμε και αυτό θα δούμε τι. Μικρό καλάθι. Μικρό καλάθι κρατάμε εδώ. Και εδώ να πούμε στο Fuel Pass των καυσίμων ότι είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνηση να έχει ίδια τιμή με τη βενζίνη. Όταν το πετρέλαιο κίνηση επιδοτείται με 15 λεπτά στην αντλία. Σωστό. Αν δεν επιδοτούν, δηλαδή θα ήταν πιο ακριβό. Και δεν είναι για τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται με πετρέλαιο. Είναι για όλη την οικονομία, γιατί όλη η παραγωγή τη οικονομία. Μας στηρίζεται πάνω στον τίτλο. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε επιδότηση ενέργειας. Το επίδομα θέρμανσης με κίνητρα για χρήση πετρελαίου θέρμανσης. Θυμίζω ότι εδώ μιλάμε για διεύρυνση δικαιούχων. Μιλάμε για ένα μεγάλο στίχημα για το ζήτημα του επιδόματος θέρμανσης. Νομίζω τα είπαμε και τις προχθές, τα δώσαμε και κάρτες. Θα υπάρξουν λέει κίνητρα για να γίνει στροφή προς το πετρέλαιο. Είναι πολύ σημαντικό. Εσύ να τα βλέπεις που άλλαξες πέρσι. Πήρα εγώ φυσικό αέριο. Το πήγε πέρσι το φυσικό αέριο. Όχι πέρσι. Το είχα πάρει, το αγόρασα το σπίτι με φυσικό αέριο και μου λέγανε μπράβο, μπράβο. Για το επίδομα θέρμανση, όπως και για τα άλλα τα επιδόματα, καλό είναι να διευρυνθούν τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά είναι άριστη ανάγκη χθες να γίνει να αυξηθούν τα περιουσιακά κριτήρια. Γιατί έχουμε αύξηση αντικειμενικών ρευστών. Πολύ επίδομα, παιδιά. Πολύ επίδομα. Θα βρεθούν πολύ εκτός, γιατί αυξήθηκε η αξία της περιουσίας τους λόγω αύξηση αντικειμενικών αξιών. Πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθούν αυτά τα κριτήρια. Σωστό είναι αυτό που λέω. Έχουμε την επιταγή ακρίβειας, η οποία και αυτή υπολογίζεται εκεί στο 200. Πόσο? Στο 200 υπολογίζεται. Ναι, ναι. 200 ευρώ πριν. Χριστούγεννα αυτό, Χριστούγεννα πριν τα Χριστούγεννα. Αυτό ρωτούσαν σήμερα και χθες πάρα πολλοί τηλεθεατές. Ναι. Πότε θα δοθεί και αν θα δοθεί τον Οκτώβριο. Μάλλον δεν θα δοθεί τον Οκτώβριο. Πάει για τα Χριστούγεννα αυτή. Για Χριστούγεννα. Η επιταγή ακρίβειας. Και έχουμε και 2-3 ακόμα πολύ γρήγορα συστηματάκια. Μείωση 20% στο συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων. Μείωση συντελεστών ΦΠΑ από 24 στο 22 και από το 13 στο 11. Σε ποια? Και προϊόντα. Ή συνολικά. 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 Και το 24 γίνει 22. Οριζόντια. Υπάρχουν διαρροές ότι οριζόντια το 24-22, το 13 στο 11, αρκεί αυτή η αύξηση φυσικά να περάσει στο καταναλωτικό κοινό. Γιατί και το ΦΠΑ του κοινού είναι καταναλωτής. Εντάξει, αλλά και είναι ένα στη μείωση, ναι. Στη μείωση του 20% των νομικών προσώπων από 22, να θυμίσουμε ότι πριν από 1,5 χρόνο ήταν 29, αλλά βέβαια. Τα φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί συνταξιούχοι και τα φυσικά πρόσωπα, έχουν φορολόγηση που φτάνει 44%. Πρέπει να γίνει μια ρύθμιση λοιπόν και σε αυτού, γιατί είναι πολύ υψηλή η φορολόγησή του. Και υπάρχει και το τελευταίο, το οποίο αφορά τη μείωση ή και κατάρριψη του ελαιοεπιδεύματος. Εδώ είναι ένα σενάριο που παίζεται στις δύο περιπτώσεις. 50-50 λοιπόν, πάει κυριολεκτικά αυτό. Για να δούμε. Σας λοιπόν. Ευχαριστούμε τα μάλα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Τα άμαθες. Δεν στάπα. Το δημόσιο θα εξοικονομήσει 10% στην ενέργεια. Λέει. Αλλά το πρόβλημα του δημοσίου είναι ότι δεν εξοικονομεί μέχρι τώρα, γιατί δεν τα εφαρμόζουν, λέει, οι Δήμοι την εξοικονόμηση. Ακούς. Ναι, εδώ σε θέλω τώρα. Οι Δήμοι, λέει, κύριε Κονδύλη, για όλοι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κονδύλη. Ανδρέας Κονδύλης, δήμαρχος Αλίμου. Λοιπόν. Τι γίνεται τώρα, πώς τα είδατε. Μιλάτε πρώτα απ' όλα με ένα Δήμο που είναι από τους πρώτους που έχει ανταποκριθεί και νομίζω αρκετοί Δήμοι έχουν ανταποκριθεί. Έχει ανταποκριθεί το 1 τρίτο των Δήμων. Σε τι? Στον ορισμό ενεργειακού υπεύθυνου. Κύριε Κονδύλη, συγγνώμη, εγώ δεν ξέρω. Εγώ μεταφέρω αυτά που καταγράφονται επισήμως.
Λέει η κυβέρνηση ότι μόνο 221 φορείς από τους 2.495 έχουν λάβει μέτρα εξοικονόμησης. Ναι. Μόνο οι Δήμοι έχουν λάβει. Από τους 221 λοιπόν φορείς του Δημοσίου που έχουν ανταποκριθεί, ναι. Οι 90 είναι Δήμοι. Οι 90 είναι Δήμοι. Έχουμε πόσοι Δήμοι είναι έξι, δηλαδή. Όλη η χώρα έχει 336 Δήμους. Άρα έχουν... Ναι, αλλά δεν είναι μόνο 336, γιατί ξεχωριστά πρόσωπα, ξεχωριστοί φορείς θεωρούνται και εταιρείες των Δήμων. Βεβαίως. Και οι Δήμοι έχουμε νομικά πρόσωπα. Ο Φορίδης είπε ότι 1.800 είναι αφορά τους Δήμους. Και πρόσωπα που είναι γύρω από Δήμους, νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν. Ναι. Αυτοδιοίκηση. Ναι. Να πούμε, δεν είναι μόνο η αυτοδιοίκηση, είναι όλο το δημόσιο. Είναι τα υπουργεία, είναι οι φορείς, είναι και η αυτοδιοίκηση. Ναι. Και η αυτοδιοίκηση είναι μεγάλος καταναλωτής ενέργειας. Πρώτον, διότι έχουμε τον οδοφωτισμό, σωστό. Άρα φωτίζουμε τους δρόμους και είναι κάτι που δεν μπορεί εύκολα να περικοπεί. Αυτά γιατί... τώρα θα μας πεις. Και δεύτερον, έχουμε τα κτίρια, σχολεία, δημαρχία, δημόσιες υπηρεσίες που επίσης φωτίζουμε. Να πούμε. Ότι πρέπει κάποια στιγμή, και έχουμε ήδη αργήσει ως χώρα, να αποκτήσουμε μια κουλτούρα σεβασμού στο δημόσιο χρήμα και στην ενέργεια. Που σημαίνει σεβασμό στο περιβάλλον. Δεν μπορεί δηλαδή να σχολάει μια δημόσια υπηρεσία, είτε η δημοτική του κράτους, και να αφήνουν τα φώτα ή τη θέρμανση αναμένη. Έχετε βάλει ενεργειακό υπεύθυνο εσείς? Έχουμε ορίσει ενεργειακό υπεύθυνο. Πέστε μας απλά τι κάνει, κύριε. Εμείς θα σας πω εγώ τι έχουμε κάνει ως πόλη. Να. Κάτι που το έχουν κάνει και άλλοι Δήμοι, όχι όλοι ακόμα, γιατί δεν έχουν προλάβει λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας. Το βασικότερο που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε αντικαταστήσει όλο τον οδοφωτισμό της πόλης με φωτιστικά σώματα LED νέας τεχνολογίας. Να. Τι γλίτωσα από αυτό? Έχουμε μία εξοικονόμηση της τάξης του 70%. 70%. Αν σκεφτείτε ότι πληρώναμε... Σε σχέση βεβαίως. Πόσο δίνατε και πόσο δίνατε? 1 εκατομμύριο ευρώ δίναμε. Και έχει μειωθεί στο 70% η κατανάλωση. Βέβαια, δεν έχουμε δει την μείωση αυτή και σε χρήμα όπως θα έπρεπε, διότι έχει αυξηθεί η τιμή του ρεύματος στο μεταξύ. Εντάξει, ναι. Αλλά σκεφτείτε τι θα πληρώναμε. Αν ήταν κανονικά τα πράγματα. Είναι αρκετοί οι Δήμοι που το έχουν κάνει, όχι πολλοί ακόμα. Γιατί για να κάνεις ένα τέτοιο έργο, θέλεις 2 με 3 χρόνια στην πιο καλή περίπτωση. Μιλάμε για τον οδοφωτισμό. Για τον οδοφωτισμό. Είναι ο ίδιος ο φωτισμός που ξέραμε, ή αλλάζει κάτι επειδή αλλάζετε τις λάμπες? Είναι πιο καθαρός, πιο δυνατός. Είναι, παιδιά, όπου έχει... είναι άλλο πράγμα. Με τα LED πια έχεις μια άλλη ποιότητα φωτισμού. Που... Η απόσβεση της επένδυσης. Συγγνώμη που τα ρωτάω αυτά, ναι, για να καταλάβει ο κόσμος. Η απόσβεση της επένδυσης, λες, αγοράζω νέες λάμπες. Βάζω ένα ποσό. Δεν είναι μόνο λάμπες. Πρέπει να φτιάξεις όλο τις γραμμές. Ναι. Δεν πας στον τουί το παλιό να βάλεις μια. Όχι, μπορείς να αλλάξεις τα φωτιστικά σώματα και κάποιον άλλο εξοπλισμό. Όχι το δίκτυο όμως τις καλωδιώσεις. Πόσα δώσατε? Περίπου, ρε παιδάκι μου, πότε θα γίνει η απόσβεση? Η απόσβεση γίνεται περίπου στα 7 με 8 χρόνια. Δηλαδή, αυτά που γλιτώνω από το ρεύμα στα 7 χρόνια, με αυτά τα χρήματα έχω πληρώσει τον εξοπλισμό μου. Έχει πληρώσει τον εξοπλισμό και μετά γλιτώνει κάθε χρόνο. Αν σκεφτείτε. Όλα αυτά είναι ωραία, αλλά υπάρχουν δημοσιεύματα και νομίζω τώρα υπάρχει μια πρωτοσύλληδο εκεί που λέει 4 δήμαρχοι είπαν δεν θα σβήσουν ούτε μία λάμπα στους δρόμους. Γιατί πολύ απλά φωτισμός αυτό τώρα ασφάλεια, με τους δρόμους. Αυτό είναι θέμα. Δηλαδή, να σκοτεινιάσουν οι δρόμοι. Μπορούν να μην σβήσουν τα φώτα και καλό είναι να μην τα σβήσουν αν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας και αν δεν έχουν όσα φωτιστικά σώματα πρέπει. Μπορούν όμως να τα αλλάξουν με φωτιστικά σώματα τα οποία και είναι λιγότερο ρεύμα. Αυτό ναι. Και άρα και θα εξοικονομήσουν χρήματα για το ταμείο. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Αυτό, εάν δηλαδή σε ένα δρόμο έχει 100 στήλους με 100 λάμπες. Ναι. Μπορεί, υπάρχει τρόπος τεχνικός να πεις ότι εγώ θα ανάβω κάθε δεύτερη λάμπα, κάθε τρίτη. Όχι, δεν είναι εύκολο. Θέλει ολόκληρη διαδικασία. Εσείς ανάβετε όλες τις λάμπες. Βεβαίως. Και με τον τρόπο με τον οποίο το κάνατε, εξοικονομείτε και ενέργεια. Άρα δεν έχετε θέμα κλείνω ή δεν κλείνω διακόπτη. Δεν θα σβήσει τα φώτα στο άλλο. Και πώς θα σου μετρήσουν το 10% μείωση? Μισό λεπτό. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, την κοινή υπουργική απόφαση που βγήκε τον Ιούλιο, γιατί για αυτή μιλάμε, αυτή εφαρμόζεται. Λέει ότι... Δεν εφαρμόστηκε. Ναι, τώρα, δεν έχει εφαρμοστεί και θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει το πρόγραμμα ισχύει από το 2019 και δεν έχει εφαρμοστεί, αλλά τέλος πάντων. Συγκρινόμαστε με το 2019. Δηλαδή, θα δουν τις καταναλώσεις που είχε κάθε φορέα στο 2019 με τις σημερινές. Θα σας πω όμως κάτι. Το ότι κάποιοι Δήμοι έχουμε βάλει LED και έχουμε κάνει μια τεράστια εξοικονόμηση και έχουμε ήδη πιάσει τους στόχους που βάζει η κοινή υπουργική απόφαση, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε και περισσότερο. Και τι άλλο δεν θα κάνετε? Τι άλλο πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Εμείς ως Δήμος είμαστε στη φάση που τρέχουμε το διαγωνισμό. Κάποιοι το έχουν ήδη κάνει, κάποιοι το σχεδιάζουν. Αντικαθιστούμε κουφώματα σε κτίρια, ιδίως στα σχολεία. Να. Έχουμε πολύ λιγότερη απώλεια ενέργειας και τοποθετούμε συστέγες των κτιρίων μας
κυρίως των σχολείων αλλά και άλλων δημοτικών χώρων, yeah. φωτοβολταϊκά. Άρα αρχίζουμε και παράγουμε ενέργεια για να χρησιμοποιούμε την ενέργεια αυτή για τις ανάγκες που έχουμε. Ρώτησε ο Παναγιώτης λίγο πριν, ο ενεργειακός υπεύθυνος τι κάνει μέσα εκεί. Τι κάνει, ρε παιδί. Ο ενεργειακός υπεύθυνος. Δηλαδή, ο κάθε κτίριο έχει έναν υπεύθυνο ή είναι ένας για όλο τον Δήμο. Έχουμε έναν κεντρικό υπεύθυνο για όλο τον Δήμο και αυτός ο κεντρικός υπεύθυνος βάζει ένα κτίριο ή ένα υπηρεσία άλλους επιμέρους υπευθύνους, οι οποίοι έχουν ως καθήκον. Να μεριμνούν για απλά πράγματα που όμως δεν τα κοιτάμε στην καθημερινότητα. Παραδείγματος χάρη, να σβήνουμε τα φώτα όταν κλείνει η υπηρεσία. Ξέρετε, σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ φεύγω τελευταίος από το Δημαρχείο και κατεβαίνω όλο το Δημαρχείο με τα πόδια. Σας πληροφορώ ότι έκλεινα μάλλον πάρα πολλά φώτα υπηρεσιών που τα είχαν ανοίξει. Με την επιμονή μου, εδώ και τα τελευταία χρόνια. Είσαι λίγο μάνιακες σε αυτά. Και... είμαι αρκετά, το καταλάβανε, γιατί κάποια στιγμή θα σας πω, κοιτάξτε, όποιος το αφήνει ανοιχτό, το πληρώνει κιόλας. Έχουμε φτάσει και κλείνω ένα με δύο φώτα. Αυτό τι σημαίνει, ότι καλλιεργείται μια κουλτούρα. Δεν σπαταλάμε. Τα κλιματιστικά, τα αφήνανε και αυτά. Επίσης, μια μεγάλη πληγή, τα ξεχνάγαν κλπ. Έχουν αρχίσει και διορθώνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει σε όλο τον δημόσιο τομέα. Εντάξει, αυτό τώρα, άμα έχεις, Αντρέα μου, εσύ ένα δημαρχείο που ανεβοκατεβαίνεις εσύ, πάει καλά. Υποθέτω ότι έχει και 30 κτίρια γύρω-γύρω. Ενεργειακά, το οποίο δεν είσαι. Θα κάνουν αυτό το πράγμα. Σε κάθε κτίριο θα κοιτάνε. Σβήνει ο κλιματισμός, σβήνουν τα φώτα. Είναι ο κλιματισμός στο 19-27 που πρέπει και όχι στο 30 ή στο 25. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα εγώ. Πόσο έχουν αυξηθεί τα έξοδα του Δήμου για τα σχολιά, δηλαδή για τη θέρμανση. Ναι. Εσείς πώς πετρέλαιο βάζετε? Εμείς έχουμε φυσικό αέριο σε κάποια σχολεία και πετρέλαιο σε κάποια άλλα. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις αυτές είναι τραγικές. Τραβάμε τα μαλλιά μας κάθε φορά που ανοίγουμε λογαριασμό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θερμαίνουμε το κολυμβητήριό μας. Σας λέω και το κολυμβητήριο γιατί παρακολουθώ. Ήταν πριν την ακρίβεια αυτή στο φυσικό αέριο, που έχει φυσικό αέριο, 7.000 ευρώ περίπου το μήνα. Τώρα, το μήνα. Ναι. Για θέρμανση του νερού. Για θέρμανση τη δεξαμενή του. Το οποίο πρέπει να είναι σε κάποιου βαθμού, σε κάποια θερμοκρασία, δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Χειμώνα, ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει φτάσει 30.000 το μήνα. 30. Από 7. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν έχουμε τέτοια ακρίβεια και είναι πράγματα που δεν μπορεί να περικόψει. Δηλαδή, στα σχολεία δεν μπορεί να πει ότι θα περικόψω τη θέρμανση. Μπορώ να πω ότι πρέπει να κλείνουμε τα φώτα το μεσημέρι που φεύγουμε. Δημάρχε, να ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε, Σπύρο μου. Υπάρχει περίπτωση να μείνει σχολείο χωρίς θέρμανση? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και μάλιστα έχει πει και η κυβέρνηση. Άμα δεν σου δώσω φορές λεφτά, πώς θα το πει. Έχει πει ότι θα μας δώσει κάποια χρήματα. Δεν ξέρω τι χρήματα θα είναι αυτά και αν θα φτάνουν, αλλά σίγουρα θα είναι μια βοήθεια. Πρέπει η πολιτεία να παρακολουθεί τουλάχιστον τα θέματα αυτά. Μιλήσανε για μείωση 10% στην κατανάλωση, αλλά όμως και το 90% να υπάρχει. Αυτό δεν είναι τα έξοδα που θα πρέπει να έχετε, τα λεφτά που θα πρέπει να έχετε. Έχει υποστηρίξει η κυβέρνηση, αλλά όχι όσο χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Υπάρχουν συνάδελφοί μου που είναι στέρα της απελπισίας. Καλημέρα, κύριε Κονδύλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε καλά. Λοιπόν, πάμε διαγωνισμό, γιατί ήρθαν οι πολιτικοί μας εδώ. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Πεζό 208, έκδοση like, 1200 κυβικά, 75 άλογα, 15.700, με όλα τα συστήματα, φοβερό και τρομερό αμάξι και μισό ντεποζιτάκι βενζίνη δίνω. Θα το αυξήσουμε στα διακά, λοιπόν, γιατί θα πέσει η τιμή της βενζίνης. Σταθεροποιηθεί η τιμή του Μπρεν. Μου είπε ο Καραγκούνης ότι θα πέσει, λέει, θα πέσει η τιμή της βενζίνης. Λοιπόν, οπότε... άρα μπορεί να φτάσουμε και στο ένα. Λοιπόν, παιδιά, πάρτε ένα τηλέφωνο ή στείλτε ένα μήνυμα να το διεκδικήσετε, παιδιά, στο 14999. Επίσης, διεκδικήστε ένα σκούτερ Daytona προσφορά της Γκοργκόλης ΑΕ, νούμερο 1 εταιρεία δικύκλου στην Ελλάδα. Είναι η έκδοση FAME 125, χωρίς δίπλωμα μοτοσυκλέτας, χωρίς εξετάσεις, αξίας 3.000 ευρώ, ελάχιστη κατανάλωση 2,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, 14999, τηλεφωνήστε ή στείλτε SMS, open κενό, ονοματεπώνυμο 14999. Επιστρέφουμε με Κώστα πολιτικό Καραγκούνη, πάνελ. Κώστα Καραγκούνη και Δημήτρη Τζανακόπουλο. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Κώστα Καραγκούνη, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, σε τολοακαρνανία. Να τα λέμε αυτά. Βέβαια. Προεκλογική περίοδο. Μακρά. Όχι γιατί είναι προεκλογική περίοδο, αλλά να τα λέμε. Να τα λέμε. Έτσι, ναι. Και ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος από τον ΣΥΡΖΑ, ο οποίος πού στην. Αλφα Αθήνας. Από την Αλφα Αθήνας. Λοιπόν, όταν. Λοιπόν, ξέρει. Περιμένουμε κάτι τώρα από τη ΔΕΘ. Βάλαμε μπροστά τις υποκλοπές και πάμε να τις καλύψουμε με μπόνους. Τι κάνουμε τώρα, τι θα γίνει? Στη ΔΕΘ είναι όλο το ενδιαφέρον του κόσμου, διότι εκεί πρέπει να ακούσουμε πολύ σημαντικά πράγματα τον Πρωθυπουργό. Σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο οικονομική,
Νομίζω ότι θα ακούσουμε πολύ καλές ειδήσεις. Έχουν και αλλαγή του εκλογικού νόμου, μήπως. Αυτό... Γιατί έτσι ακούγεται. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εμείς θέλουμε σταθερές κυβερνήσεις. Βλέπετε τι γίνεται και στην Ιταλία και στη Γαλλία και αλλού. Θεωρώ ότι η χώρα έχει ανάγκη από ποτέ τη σταθερή κυβέρνηση. Γι' αυτό πιστεύουμε στην αυτοδυναμία και πιστεύω θα την καταφέρουμε. Αλλά εδώ σας λένε ότι είναι αντιθεσμική. Αλλά θέμα να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Δεν τίθεται. Δεν τίθεται αυτή. Δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο. Είσαι σε άλλο κλίμα, κύριε Καραγκούνη. Εδώ έχουμε μπερδευτεί τώρα όμως. Άλλο λέει αλλαγή. Εγώ λέω αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Και ο Πρωθυπουργός λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου, παρότι έχουμε ανάγκη και έχει ανάγκη η χώρα σταθερών κυβερνήσεων. Και σε αυτό, γι' αυτό και πάντα επιδιώκουμε και θεωρούμε, πάντα επιδιώκουμε την αυτοδυναμία. Θεωρούμε ότι, και εγώ θεωρώ, θα κερδίσουμε την αυτοδυναμία όσο προχωράει ο χρόνος. Αλλά το ότι όλη η Ευρώπη κλειδωνίζεται πολιτικά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο και στην λήψη των αποφάσεων, αυτό είναι κατανοητό. Τώρα, κοιτάξτε, κύριε Καραγκούνη, για να λέμε στον κόσμο τα πράγματα όπως τα καταλαβαίνουμε τουλάχιστον. Έτσι, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Έχουμε δει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μην το αποκλεί. Έχουμε την κυρία Μπακογιάννη να το λέει. Τον κύριο Χαρακόπουλο να λέει ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Τους έχουμε ακούσει όλους. Το Γεραπετρίτη. Έχουμε ακούσει τους βουλευτές που έρχονται εδώ, οι οποίοι λένε, δεν ξέρουμε, θα πει ο Πρωθυπουργός. Μήπως έχουν βγει ως προπομπή αυτόν που θα πει ο Πρωθυπουργός, γιατί να βγει το Σάββατο και να πει στην ομιλία του ότι παιδιά αλλάζουν τον εκλογικό νόμο. Εγώ σας είπα ακριβώς τι ισχύει. Και αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός. Θεωρώ όμως ότι είναι ανάγκη. Και το καταλαβαίνει και ο κόσμος, σταθερών κυβερνήσεων. Και σταθερές κυβερνήσεις. Άρα, υπέρ της αλλαγής λοιπόν και σήμερα. Λέω τι ανάγκη έχει. Τι ανάγκη έχει. Και σας λέω τι έχει πει και ο Πρωθυπουργός, κύριε Γαμπουράκη. Τα υπόλοιπα. Θα τα δούμε. Έχει ανάγκη ο τόπος από αλλαγή του εκλογικού νόμου, λέτε, κύριε Τζανακόπουλε. Η συζήτηση που ανοίγει για άλλη μια φορά από την κυβέρνηση και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τυχαία. Το είπατε κι εσείς προηγουμένως, η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Οικονόμου. Ο κύριος Γεραπετρίτης. Όλοι το έχουν πει. Ανοίγει αυτή η συζήτηση και νομίζω ότι λειτουργούν και ως λαγοί του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται σε δεινή θέση και αυτή είναι και η εξήγηση για το γεγονός ότι ξανά ανοίγει αυτή η συζήτηση. Θα είναι η πρώτη κυβέρνηση στην ιστορία της μεταπολίτευσης που θα αλλάξει δύο φορές μέσα σε μια κοινοβουλευτική περίοδο τον εκλογικό νόμο. Και τούτο σχετίζεται φυσικά με το αδιέξοδο του κ. Μητσοτάκη, με την φθορά στην οποία υπόκειται η κυβέρνηση, με το γεγονός ότι μέσα σε περίπου 1,5 χρόνο έχει χάσει ακόμα και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, όπου ο καθένας, ας πούμε, μπορεί να τις θεωρεί αξιόπιστες ή μη αξιόπιστες, τουλάχιστον 12 μονάδες. Έτσι, θυμάστε. Άρα θα συμφέρει, λέει η κυβέρνηση. Θυμάστε τα. Λέει, θα συμφέρει, εδώ είστε πρώτο κόμμα. Ακούστε. Έτσι λέει. Εμείς έχουμε ψηφίσει ως εκλογικό νόμο την απλή αναλογική, διότι πιστεύουμε βαθιά στις εκλογικές συνεργασίες. Πιστεύουμε βαθιά στις πολιτικές συνεργασίες και τις προγραμματικές συγκλήσεις. Κάνατε όμως δύο εκλογές με ενισχυμένη αναλογική. Αυτή τη στιγμή. Το 2015, δεν κάνατε. Συγχωρείτε, τώρα δεν είχαμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Την είχατε τη δυνατότητα. Αν θέλατε. Το πρώτο εξάμηνο του 2015, εν μέσω διαπραγμάτευσης, εν μέσω προσπάθειας να βγάλουμε τη χώρα από τον βυθό που την είχαν φέρει ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος και το Πασόκ προηγούμενα, θεωρείτε ότι αυτό που ήταν η προτεραιότητα σε εκείνη τη φάση ήταν να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι εμείς ψηφίσαμε την απλή αναλογική, πιστεύουμε στην απλή αναλογική. Θεωρούμε ότι η κρίσιμη μεταβλητή για να διαμορφωθεί προοδευτική κυβέρνηση είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ και με δεδομένες τις στρατηγικές αποτυχίες της κυβέρνησης σε όλα τα πεδία, για να συζητήσουμε λίγο και επί της ουσίας, αυτό διαμορφώνεται ως μια όχι απλώς δυνατότητα, αλλά ως και μεγάλη πιθανότητα. Διότι. Ναι, αλλά πρέπει να σε ακολουθήσουν να το λέξει, ρε παιδί. Το εισόδημα εξανεμίζεται. Ναι. Στην πανδημία, την οποία την έχουμε ξεχάσει, συνεχίζουμε να καταγράφουμε τις χειρότερες επιδόσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ξέρετε ότι είμαστε η 18η χειρότερη χώρα στον κόσμο αυτή τη στιγμή σε νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων και συνεχίζονται οι εκατόμβες κάθε εβδομάδα. 200 νεκρούς την προηγούμενη, 300 νεκρούς την παραπροηγούμενη. Το εισόδημα εξανεμίζεται και φυσικά έχουμε και αυτή την τεράστια θεσμική κρίση για την οποία και εγώ και ο κύριος Καραγκούνης θα πρέπει
σε 9 η ώρα να είμαστε στη Βουλή με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τώρα, ναι, για να σας πω, επί τη ευκαιρία τώρα. Τώρα που ξεκινάμε, τι θα γίνει τώρα στη Βουλή μέσα, στην Επιτροπή. Εδώ λέει, καταστράφηκε το αρχείο Ανδρουλάκη στην ΕΕΠ. Θα τα πούμε, να κάνω μόνο ένα σχόλιο. Στην πιο δύσκολη στιγμή που περνάει, όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, αλλά όλες οι κυβερνήσεις της Ευρώπης, η μείωση, η απομείωση του ποσοστού, έστω και φωτογραφικά στις δημοσκοπήσεις, δεν αγγίζει ούτε το 1%. Να πούμε 1,5% είδα κάποιες δημοσκοπήσεις. Το καταλαβαίνετε. Στην πιο δύσκολη στιγμή αυτή η κυβέρνηση έχει διατηρεί διαφορά πάνω από 8-10 μονάδες. Τη στιγμή που είναι η μόνη αντίθεση. Θα σα πω. Γιατί υπάρχει και υπάρχει. Θα το δω. Τη στιγμή που μόνο. Μην μπερδεύουμε, τα είπαμε περί σταθερότητα. Τη στιγμή που είναι η μόνη αντιπολίτευση, η σωματική αντιπολίτευση που έχει καθυλωμένα τα ποσοστά. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό, κύριε Τζανακόπουλε. Γιατί είμαστε δίπλα στον πολίτη. Απλά γιατί δεν, τα χρήματα απλά που δεν έχουμε μεταφέρεται δώσει, την πραγματικότητα ως έχει, να κάνουμε αφέμαξη του εισοδήματος των πολιτών, όπως κάνετε επί πέντε χρόνια, κύριε Γιάννα. Ρωτήστε κανέναν πολίτη αν εξανεμίζεται το εισόδημά του πάνω από 3,7% του ΑΕΠ μόνο σε επιδοτήσεις και σε ενίσχυση των λαϊκών εισοδημάτων της μικρομεσαίας τάξης. Εσείς μας λέγατε πέντε προεκλογικά ότι επιδοματική πολιτική δεν θα κάνουμε. Προσέξτε κάτι. Για να μας ακριβείς, κύριε Καραγκούνη. Πέρσι στις φωτιές, που υπήρξε μια κάμψη, γιατί υπήρξε αυτό το δεδομένο των φωτιών, είδατε αμέσως μετά πώς επανήλθαν τα ποσοστά, δηλαδή επανήλθαν σε μεγαλύτερα ποσοστά. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Και όσο πηγαίνουμε προς εκλογές, επειδή ο κόσμος θα κρίνει και θα θέλει. Σκέφτεται με βάση τις επιθυμίες. Και παρουσιάζει την πραγματικότητα. Εγώ σας λέω πραγματικότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε βαθύτατη κρίση. Οικονομική, υγειονομική και θεσμική κρίση. Τεράστια θεσμική κρίση. Πριν από λίγο. Διαβάσατε το πρωτοσέλιδο που μιλάει για αυτό καταστροφή. Αυτό λέει η εφημερίδα. Θα τα δούμε αυτά στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία οφείλω να σας πω ότι δεν ξεκίνησε καλά. Δεν ξεκίνησε καλά. Είχαμε το φόβο ότι θα αξιοποιήσει η Νέα Δημοκρατία την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία για να επιχειρήσει να συσκοτήσει, εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή την υπόθεση. Αυτό έκανε χθες στην Εξεταστική Επιτροπή. Λέτε για το απόρριτο τώρα, για όλη αυτή την ιστορία. Μιλώ για το γεγονός, ας πούμε, ότι δεν δέχτηκε το διακομματικό προεδρείο, πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι ακατανόητο πολιτικά, ή μάλλον κατανοητό είναι, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια συμβολική κίνηση που δείχνει ότι δεν έχει διάθεση να εξετάσουμε από κοινού τι πραγματικά συνέβη. Προεδρείο σε εξεταστική. Όχι, αλλά δεν το ξέρω. Εμείς το είχαμε ζητήσει στην Επιτροπή για τη Λίστα Πέτσα, δεν έγινε αποδεκτό. Είναι μια νέα διαδικασία αυτή, όπου δηλαδή η αντιπολίτευση έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει εξεταστικές επιτροπές. Πάμε όμως λίγο παρακάτω. Γιατί θέλει να μάθει τώρα το Προεδρείο, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Αυτό σημασία πράγματι. Θα ήταν απλά ένα συμβολικό μήνυμα. Το ζήτημα του ότι τα πρακτικά, πρακτικά της Επιτροπής δεν θα διανέμονται καν στους βουλευτές. Δεν θα μπορείτε να διαβάσετε τα πρακτικά. Θα πρέπει να πηγαίνουμε σε ένα δωμάτιο στην Βουλή και να συμβουλευόμαστε τα πρακτικά. Δεν θα μας τα δίνουν τα πρακτικά. Για να μην τα πάρετε μαζί σας, να μην τα πληρώσετε στους δημοσιογράφους. Για να μην διαρρεύσουν δήθεν. Θα υπάρχει πρόσβαση στα πρακτικά. Για να μην διαρρεύσουν δήθεν. Απλά ξέρετε, κύριε Τζανακόπουλο, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Εδώ υπάρχει η λογική της συσκότησης, της συγκάλυψης, της προσπάθειας να μην μάθει ούτε η Βουλή, ούτε ο κόσμος τι έχει συμβεί. Και σήμερα θα συζητήσουμε κάτι άλλο και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό. Το θέμα της επίκλησης του απορρίτου από κομβικούς μάρτυρες, οι οποίοι έρχονται στη θεσμή. Ήρθαν στη θεσμό και διαφάνειας ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Κοντολέων και αντί να απαντήσουν στις ερωτήσεις, λέγανε δεσμεύομαι από το απόρριτο. Βρείτε έναν νομικό σε ολόκληρη τη χώρα, έναν συνταγματολόγο, έναν καθηγητή δημοσίου δικαίου που να σας πει ότι μπορεί να γίνει η επίκληση του απορρίτου ενώπιον της Επιτροπής. Και τι μπορεί να γίνει από αυτού. Να πιεστούν. Ναι. Να πιεστούν, διότι υπάρχουν συνέπειες στην άρνηση μαρτυρίας. Αυτό λέω. Και να πιεστούν και πολιτικά, αλλά και δημοσιογραφικά. Αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη ότι είναι κακούργημα, είναι κακούργημα. Τι είναι αυτό. Αυτό το χθεσινό. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι από τα ανήκουστα. Εχθές η κυρία Μπακογιάννη βγήκε και έδωσε πολιτικό μήνυμα, απειλή, εκβιασμό. Μην τολμήσετε να μιλήσετε, γιατί θα πάτε 10 χρόνια φυλακή. Δεν ήταν τυχαία η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Καμία τέτοια διάταξη δεν υπάρχει. Καμία τέτοια διάταξη δεν υπάρχει. Εσείς τι λέτε, τι γνώμη έχετε, ότι τα πρακτικά, το σωστό είναι. Αφήστε τα πρακτικά. Το ζήτημα είναι η επίκληση του απορρίτου από τον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Κοντολέων. Εκεί είναι το κρίσιμο ζήτημα. Ναι, έρχονται στη Βουλή και λένε: δεν σας λέμε, ξέρουμε, αλλά δεσμευόμαστε από το απόρριτο.
το οποίο δεν στηρίζεται σε κανενόδης είδους επιχείρημα. Κύριε Καραγκούνη, για αυτό που δεν θέλουν να πούν, δεν θέλουν να πούν την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι ο κύριος Μητσοτάκης, και κλείνω, ο κύριος Μητσοτάκης παρακολουθούσε τον κύριο Ανδρουλάκη για να έχει τη δυνατότητα να τον εκβιάζει και να ελέγχει το πολιτικό σύστημα στη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή η επιτροπή εξεταστική γίνεται γιατί εμείς το έχουμε ψηφίσει, εμείς ως Νέα Δημοκρατία. Τώρα, μαθήματα δημοκρατίας, επίκληση δημοκρατίας και δημοκρατικότητας σε εμάς, που εμείς δώσαμε το δικαίωμα της μειοψηφίας να συγκροτεί εξεταστική επιτροπή, νομίζω ότι δεν το έχουμε. Δεν θα ήταν δημοκρατική ένδειξη όμως να μάθουμε γιατί παρακολουθεί ο αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος. Προεδρείο, έχουμε. Βέβαια, σε όλες τις εξεταστικές, τις οποίες εσείς έχετε ζητήσει, εμείς έχουμε ψηφίσει υπέρ, σε όσες έχουμε ζητήσει εμείς, εσείς έχετε ψηφίσει όχι. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά πείτε μας γιατί παρακολουθείτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν έχει γίνει ποτέ διακομματικό προεδρείο, και απευθύνομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι έχει συγκροτήσει εξεταστικές επιτροπές, δεν έχει γίνει ποτέ κομματικό προεδρείο. Αλλά μην δεχόμαστε και μαθήματα δημοκρατίας. Απόρριτο των πρακτικών. Πρόσβαση υπάρχει στα πρακτικά. Υπάρχει αυτό το ρημάδι, συγγνώμη, εντός εισαγωγικών, 43α, το εξήγησα χθες στη Βουλή. Επιτροπή θεσμών και το 57 του κανονισμού της Βουλής, που λέει ξεκάθαρα ότι μιλάμε για μια απόρριτη διαδικασία. Εκτός αν έλεγε ο κανονισμός της Βουλής ότι είναι μια φανερή διαδικασία, δεν είναι μια μυστική. Τώρα θα αποφασίσουμε, εφαρμόσουμε τον κανονισμό της Βουλής ή όχι. Ωραία, πάμε από τα πρακτικά. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τιμάει τον Δημήτρη. Παρά δεν πρέπει να αναφερόμαστε, τιμάει τον κύριο Τζανακόπου που είπε όντως είναι μια ευαίσθητη αυτή η κουβέντα. Και καταλαβαίνει ότι πρέπει να υπάρχει απόρριτο. Και εγώ οφείλω να το πω, παρότι πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, ξέρεις, αγαπητέ κύριε Τζανακόπουλε, δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά γιατί δεσμευόμαστε. Ωραία. Από το απόρριτο και τη μυστικότητα. Το απόρριτο δεσμευόμαστε από το απόρριτο, αλλά μέχρι στιγμή δεν έχουν υπάρξει τις πληροφορίες. Το τι θα πει ο καθένας. Πολιτικά συζητάμε. Δεν είναι μια αυθαίρετη κρίση που θα κάνω εγώ και ο κύριος Τζανακόπουλος. Υπάρχει ο νόμος που δεσμεύει τον οποιοδήποτε για το απόρριτο ή με αυτόν που θα πει. Αφού μπορεί λέει να έρθει, ο κύριος Τζανακόπουλος, πού είναι αυτά τα 10 χρόνια. Υπάρχει διάταξη νόμου, λέει το Πασόκ. Θα σε εξηγήσω τα 10 χρόνια καταρχήν. Υπάρχει διάταξη το 94, λέει το Πασόκ, μπορεί να έρθει το απόρριτο με εντολή του προϊστάμενου του κοινού. Ποιος το λέει αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Λοιπόν, είναι ακούστε μόνο αυτό. Λίγο. Το τι θα γίνει στην Επιτροπή, εγώ πιστεύω θα βγουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα στην Επιτροπή. Άμα μιλήσουν, ρε παιδί, μάμα τώρα δεν μιλήσουν. Βεβαίως. Και με τους αμάρτυρες οι οποίοι θα έρθουν. Θα μάθει ο Ανδρουλάκης γιατί θα φτάσουμε εκεί. Μπορώ να σας κάνω μια ευθεία ερώτηση. Εγώ θα σας κάνω μια ευθεία ερώτηση. Ναι, θα απαντήσω και στην ερώτησή σας. Θεωρείτε ότι ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Δημητριάδης πρέπει στην Εξεταστική Επιτροπή να μας πούν το λόγο για τον οποίο παρακολουθούνταν ο κύριος Ανδρουλάκης? Κύριε Τζανακόπουλε, εγώ σας είπα. Το τι θα πει ο καθένας το αντιλαμβάνεται και το καθορίζει από αυτά που λέει ο νόμος. Τη δική σας άποψη. Είναι πολύ λέω. Συγκεκριμένος. Άρα δεν και πρέπει δεν να θα μας πω πούν. Εγώ κάτι παραπάνω. Δεν πρέπει να μας πούν. Δεν θα πω εγώ κάτι παραπάνω από αυτό που ορίζει ο νόμος. Είπατε για τα 10 χρόνια. Δεν έκανε. Ποια απειλή έκανε η κυρία Μπακογιάννη? Απλά το νόμο λέει. 36-49, 14 παράγραφος 3, 36-49 του 2008 και 146 ΠΚΑΠΑ που προβλέπει. Τι γίνεται σε ποιες περιπτώσεις, εάν βγουν αρχεία του κράτους ευαίσθητα στο. Ερώτηση. Διαβάστε στη Βουλή, κύριε Κοντολέα. Όχι στη Βουλή και στη θεσμό για διαφάνεια και στην εξαρτησία. Για όνομα. Παιδιά, για όνομα. Λοιπόν, κύριε Τζανακόπουλε, ή θα κάνουμε μια αυθαίρετη κουβέντα και ο καθένας θα λέει κάτι. Όχι, δεν είναι αυθαίρετη κουβέντα. Τον νόμο και ο κανονισμό τη Βουλή. Εδώ τα πρακτικά θα ήταν. Θα πουθάνε σε ένα δωμάτιο να μπαίνουν στο δωμάτιο. Θα έχει πρόσβαση ο κύριε Τζανακόπουλε. Θα πηγαίνει να διαβάσει. Αν ο Τζανακόπουλε έρθει και μου τα πει εμένα, θα βάλει 10 χρόνια φυλακή. Όχι. Ακούστε. Όχι, δεν λέμε Ανδρουλάκη. Λέμε αν πα να μιλήσει ο υπάλληλος. Εάν βγάλει προ τα έξω μυστικά του κράτους. Ναι. Υπάρχει νόμος που λέει. Αν πας να μιλήσει, είναι προ τα έξω. Για θεσμών και διαφάνεια είναι προ τα έξω. Αν κάνει σουρωτήρια εντό εισαγωγικών πληροφορίε που μπορεί να τι ακούσει η Τουρκία, μπορεί να τι ακούσει ξέρω κάποια άλλη χώρα. Αυτό είναι 10 χρόνια. Το καταλαβαίνουμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα. Ακούστε λίγο. Πρόσβαση στα πρακτικά. Είναι απόρριτη διαδικασία και δεν μπορεί να μιλήσει ο υπάλληλο. Τη ΕΕΠ, ο οποίος θα πει γιατί παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη. Δεν γιατί κάνετε εξαστική. Δεν ισχύει αυτό. Όχι, γιατί κάνετε εξαστική. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχω καταλάβει. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Πάμε σε ένα γενικότερο ζήτημα. Εγώ θεωρώ ότι. Και επαναλαμβάνω ότι θα υπάρξουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα από αυτή την επιτροπή. Τον τρόπο λειτουργία και πρέπει να βελτιωθεί. Υπάρχουν. Εγώ θα σα πω το εξή. Και για να απαντήσω κιόλα, γιατί εγώ δεν κρύβομαι και ούτε θέλω να εκφύγω και να επεκφύγω τη απάντηση. Ρωτάτε κάτι εύλογο και ο κόσμο ρωτάει κάτι εύλογο. Γιατί, κύριε Καραγκούνη, δεν μπορούμε να μάθουμε για ποιο λόγο παρακολουθεί το ο κύριος
Υπήρχε νόμιμη επισύνδεση στον κύριο Ανδρουλάκη. Έγινε προσπάθεια να παρακολουθεί και με το πρέντι. Δεν ξέρω. Αφήστε, λέμε για νόμιμη επισύνδεση. Δεν τα αφήσω. Σύμπτωση ήταν. Γιατί αυτό ξέρετε ότι έχει βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κάτι τέτοιο. Καθόλου δεν έχει βεβαιωθεί. Έχει χρησιμοποιηθεί κάτι τέτοιο. Καθόλου δεν έχει βεβαιωθεί. Χωρίς να μπαίνω σε ειδικότερα γιατί δεσμεύομαι. Εχθές είχαμε. Εχθές υπήρξε πρωτοσέλιδο ότι η ΕΕΠ παρακολουθούσε με το πρέντι τώρα υπαλλήλου τη. Ακούστε λίγο. Το διαψεύδετε αυτό το πρωτοσέλιδο. Αυτό αφορά από ό,τι αντιλαμβάνομαι παράνομο λογισμικό, κύριε Τζανακόπουλε, που έχει βεβαιωθεί από όλες τις υπηρεσίες ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν έχει τέτοιο λογισμικό. Καλά. Το άλλο ο Τζανακόπουλος, το άλλο θέμα αν έχει ο Καραγκούνης. Μην τα μπερδεύουμε. Και παρακολουθούσε ποιος τους μιλάμε για νόμιμη επισύνδεση. Και αυτό το ερώτημα που θέτε κι εσείς θα μπορούσε, και δεν το λέω συμψηφιστικά, θα μπορούσε να το θέσει και ο κύριος Μητσοτάκης για τον εαυτό του ή και για την οικογένειά του. Θα μπορούσε να το θέσει ο κύριος, μάλλον το θέτει ο κύριος Λαφαζάνης. Να το θέσουμε. Εγώ απλά το λέω. Εμείς είπαμε ότι προσέξτε, δεν έχουμε κανένα. Δεν η απάντηση να φοβηθούμε εγώ, απολύτως τίποτα γιατί δεν παρακολουθούσαμε να καταλάβει και ο κόσμος. Η απάντηση τι να είναι πολύ ο κόσμος, απλή. Ο κόσμος καταλαβαίνει σαν ότι δεν θέλετε να μάθει ο κόσμος. Και σαν πολιτεία από το 1994 με νόμο Πασόκ έχουμε αποφασίσει τη νόμιμη επισύνδεση, επαναλαμβάνω κύριε Τζανακόπουλε, ποιος την αποφασίζει αποκλειστικά και κυριαρχικά, αφού κοιτάξει την ουσία του φακέλου, ποιος. Ο εισαγγελέας, η δικαστική αρχή. Ναι, αλλά και καλά το έχουμε κάνει. Είπατε ότι είναι λάθος. Ποιο είναι λάθος. Η παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Πολύ σωστό είναι και πρέπει απλά να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, τι λέμε, κύριε Στάθη, θα πρέπει να γίνει την νόμιμη επισύνδεση να αποφασίζει ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός. Αυτό λέμε. Μα είπε ο Πρωθυπουργός ότι ήταν λάθος η επισύνδεση. Θα σας πω πολιτικά, εάν ήξερε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα άφηνε να πάει ακόμα να πάει προσέγγιση στον εισαγγελέα κάτι τέτοιο εξ αρχής. Το ότι πρέπει να υπάρχουν μεγαλύτερες ασφαλιστικές δικλείδες, να έρχεται και ένας. Εγώ άκουσα τον Τσίπρα. Μου λέει ότι... για τη εισαγγελέα του Αριουπάγου. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, ακούστε αν τώρα. Αν να βάλουμε καλύτερη θωράκιση, προσέξτε. Ναι. Το πότε θα γίνεται νόμιμη επισύνδεση και ποιες υποθέσεις. Ακούστε, ακούστε τι μας λέει τώρα ο κύριος Καραγκούνης και η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Καραγκούνης και η Νέα Δημοκρατία μας λέει ότι η ΕΕΠ σήμερα το πρωί ή αύριο το πρωί μπορεί να αποφασίσει να επισυνδέσει 300 τηλέφωνα βουλευτών, στη συνέχεια να καλέσουν τον διοικητή της ΕΕΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ή να συγκροτήσουμε εξεταστική επιτροπή. Δεν είναι το δεύτερο μέρος. Ή και να μας πει ο διοικητής της ΕΕΠ. Δεν μπορώ να σας πω τους λόγους για τους οποίους σας επισύνδεσα. Μπορεί να κάνει το ίδιο για την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι, κύριε Παπαδόπουλε. Όπως ξέρετε, είστε καλός νομικός, τα ξέρετε αυτό πολύ καλά. Αυτό λέτε. Όχι, διότι... δεν σας λέω αυτό. Σας λέω ότι αποφασίζει ο εισαγγελέας. Ακούστε, δεν αποφασίζει ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας συγκρίνει με βάση το υπηρεσιακό δελτίο το οποίο του στέλνει. Διαβάστε το οποίο του στέλνει. Διαβάστε το νόμο 536-49. Ακούστε. Αποφασίζει για την βασιμότητα του φακέλου. Έχει πλήρη γνώση ο εισαγγελέας για τη βασιμότητα. Σας λέω λοιπόν. Μην συζητήσουμε τώρα για την συγκεκριμένη εισαγγελέα. Να πάμε λίγο παρακάτω. Ξέρετε πολύ καλά. Λέω. Ο διοικητής της ΕΕΠ και ο κύριος Δημητριάδης αποφάσισαν κάποια στιγμή να παρακολουθήσουν τον κύριο Ανδρουλάκη. Και είπαν, ένας ευρωβουλευτής είναι. Δεν χρειάζεται να ενημερώσουμε τον Πρωθυπουργό. Δεν βαριέσαι. Ποιος το λέει αυτό. Πρώτο σημείο. Δεύτερο σημείο. Έρχονται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία σας ξαναλέω ότι είναι αρμόδια με βάση τον κανονισμό της Βουλής να ελέγχει την ΕΕΠ. Και λένε, δεν σας λέμε το λόγο. Εντάξει. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι επιχείρηση συγκάλυψης. Την ίδια στιγμή. Εσείς πώς λέτε ότι πρέπει να γίνεται. Εγώ... Εσείς λέτε ότι κανένας βουλευτής, κανένας πολιτικό πρόσωπο τύπου ποτέ για κανένα λόγο, ας πούμε, δηλαδή, υπάρχει, με νόμο υπάρχει, να μην. Άλλο αυτό που λέτε. Υπάρχει εδώ μια νομική συζήτηση ανοιχτή. Ο κύριος Βενιζέλος, για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι το Σύνταγμα δεν επιτρέπει την παρακολούθηση βουλευτή ή ευρωβουλευτή για λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά μόνο. Στην περίπτωση τέλεσης αδικήματος και τούτο με άδεια μόνο του Δικαστικού Συμβουλίου, υπάρχουν άλλοι συνταγματολόγοι που λένε με στενή ερμηνεία σε περίπτωση εθνικής ασφαλείας ίσως και τούτο μόνο με άδεια της Βουλής. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα είναι μια συζήτηση η οποία δεν αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ σας λέω, έγινε η επισύνδεση. Ναι. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο έγινε η επισύνδεση. Είναι υποχρεωμένοι να μας το μπουν. Και δεν μας το λένε για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει λόγος εθνικής ασφάλειας. Η επιχειρηματολογία, όπως βλέπετε, του κ. Τζανακόπουλου σταματάει στην πρώτη παράγραφο. Δεν πάει στην ουσία από κάτω. Δεν έχει κανένα λόγο κάθε πρωθυπουργός. Δεν έχει κανένα λόγο.
Το κάθε πρωθυπουργός και το γραφείο να γνωρίζει ποιος είναι σε νόμιμη επισύνδεση. Α, ο κύριος Ανδρουλάκης, ας πούμε, υποψήφιος αρχηγός του τρίτου του τάξη κοινοβουλευτικού κόμματος και αποφάσισε, κύριος Κοντολέο, σας λέω ότι την νόμιμη επισύνδεση έχουμε ευτυχώς αποφασίσει ως κράτος δικαίου να την αποφασίζει η δικαστική εξουσία. Μάλιστα. Δεν το λέτε. Ωραία. Σταματάτε στο έχουμε πρώτο κομμάτι και δεν λέτε. Θα πει κάποιος γιατί το παρακολουθούσα. Λοιπόν, φέρτε το φάκελο. Κύριε Στάθη, σας εξήγησα. Η μειοψηφία της Ένωσης Δικαστών Εισαγγελέων εχθές είπε να ενημερώνεται λίγο ο πολίτης γιατί την παρακολουθείτε. Φέρτε στην Εξεταστική Επιτροπή το φάκελο. Ξέρετε πώς είναι τα θέματα. Όταν λοιπόν έχουμε αποφασίσει σαν κράτος δικαίου να γίνεται αυτό, δεν έχει κανένα λόγο ο πρωθυπουργός και παρακολουθούσατε τον αρχηγό του τρίτου κόμματος. Κύριε Καραγκούνη. Και απορώ όταν λέει ο κύριος Τσίπρας ότι γνωρίζω εκ των προτέρων ότι δεν έχει παρακολουθεί πολιτικό πρόσωπο. Πώς το γνωρίζει? Το γνωρίζει. Μα αυτό ασχολεί το λιμέρο ο κύριος Τσίπρας. Το γνωρίζει. Δεν μπορεί να το γνωρίζει. Ήταν πρωθυπουργός και δεν πρέπει να το γνωρίζει. Η δικαστική αρχή το γνωρίζει. Μα τι λέει τώρα καλά ο κύριος Καραγκούνης? Ξέρω πολύ καλά. Φορτώνει αν διαβάσετε, στη δικαστική αρχή. Προσέξτε. Φορτώνει στη δικαστική αρχή τα σκάνδαλα του πρωθυπουργού. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα να λέγονται. Τα σκάνδαλα του πρωθυπουργού του παρακολουθούν. Αλλά τι είναι? Σας παρακαλώ. Παρακολουθούσε το πρόεδρο του. Αποφασίστε ποιος θα γίνει νόμιμη επισύνδεση εσείς, σαν κράτος. Όχι, δεν θα το αποφασίσω εγώ. Εμείς δεν το θέλουμε. Αλλά αυτό. Η Βουλή έχει εσείς δικαίωμα να το ελέγξει. Εσείς μας λέτε ότι ο κ. Τσίπρας που έλεγε ότι γνωρίζω όλες νόμιμες επισύνδεσεις. Γιατί γνωρίζετε τις όλες νόμιμες επισύνδεσεις? Γνωρίζω ότι δεν. Πώς το γνώριζε λοιπόν, κύριε? Ψέματα, για πείστε μας, κύριε Ζανακόπουλε. Είχε ενημέρωση από το διοικητή της ΕΕ. Κάθε φορά ενημερωνόταν ότι δεν παρακολουθείτε πολιτικό πρόσωπο. Τι θα κάνουμε τώρα? Γιατί άλλα λέει ο κ. Λαφαζάνης. Άλλα σας λέει. Μόνο ο κύριος Λαφαζάνης σας έχει μείνει. Μόνο ο κύριος Λαφαζάνης. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσετε σε μισή ωρίτσα στην Επιτροπή. Αυτό είναι σίγουρο. Σε 20 λεπτά ενδιαφέρον. Light ή κρεσέντο ήταν αυτό? Για το ότι θα δούμε στην Επιτροπή. Νομίζω κρεσέντο. Α, κρεσέντο. Α, ναι. Εντάξει, λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε στην Ελευθερία. Πάμε στην Ελευθερία. Να δούμε στη Μητρόπολη Αθηνών. Σήμερα διαβάζεται. Και πάλι γίνεται κήρυγμα κατά των αμβλώσεων στην Εκκλησία, στον απόϊχο των δηλώσεων του κυρίου Χρυσόστομου για τα γνωστά που είχε πει και τα οποία είχαν προκαλέσει στήλα αντιδράσεων. Έχουμε λοιπόν συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκεί. Η Ελευθερία Σπυράκη είναι μαζί μας. Έλα, Ελευθερία. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Όπως βλέπετε, με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου του Ντάμπου έχουν συγκεντρωθεί έξω από την Μητρόπολη Αθηνών μετά από κάλεσμα το οποίο απίθυναν εδώ και δύο εβδομάδες γυναικείες συλλογικότητες, οι οποίες αντίθεται στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου να διαβαστεί εγκύκλιος, η οποία είναι κατά των αμβλώσεων. Συγκεντρώθηκαν πριν από μισή ώρα φωνάζοντας συνθήματα και απλώνοντας πανό. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος χωρίζεται σε δύο άξονες. Ο ένας είναι ο θεολογικός, όπου τονίζεται η αξία και η ερώτητα της ανθρώπινης ζωής. Και ο δεύτερος, απόψεις που επικρατούν από επιστημονικής και κοινωνικής πλευράς και τάσσονται υπέρ της νομικής υποστήριξης των αμβλώσεων. Τι λένε οι γυναίκες εκεί, Ελευθερία μου, τι λένε? Θα δώσουμε το λόγο, αν μου δίνετε ένα λεπτό, να τους δώσουμε το λόγο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Πείτε μας δύο λόγια σχετικά με την σημερινή σας κινητοποίηση. Έχουμε και το φόντο, με φόντο βέβαια, και τις δηλώσεις του Μητροπολίτη, αλλά και την απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Καλημέρα στην κυρία Καβαδία. Καλημέρα. Ανέτα Καβαδία, υπεύθυνη φεμινιστικής πολιτικής. Βρισκόμαστε εδώ, εν έτη 2022, διεκδικώντας και πάλι το αυτονόητο. Να πούμε ότι ο βιασμός είναι έγκλημα και πως η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος είναι αδιαπραγμάτευτη. Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ φαντάζει επιτακτική η ανάγκη διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας. Και θέλω να πω και κάτι ακόμη, πως δηλώσεις σαν τις πρόσφατες του Μητροπολίτη Δωδώνης οφείλουν να είναι καταδικαστές από το σύνολο του κλήρου. Θέλουμε να πιστεύουμε πως τέτοιου είδους δηλώσεις, οι οποίες, να ανοίξω εδώ μια παρένθεση, δυστυχώς δεν είναι οι μοναδικές, έχουν υπάρξει και στο παρελθόν αντίστοιχες, οφείλουν να καταδικάζονται από το σύνολο του κλήρου, καθώς θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν εκφράζουν το σύνολο των κληρικών. Συμφωνώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Έχει λέει, δίκιο, Γιάννα. Δική μου η απόφαση για έκτρωση γένα, τι κάνω με το σώμα μου, δεν αφορά κανένα. Συγγνώμη, εγώ συμφωνώ απολύτως. Τώρα, λοιπόν, παιδιά, αυτές οι ιστορίες. Και όλοι φαντάζομαι. Αυτές τώρα οι εγκύκλοι. Είναι άλλων εποχών πράγματα. Ναι. Δεν έχουν θέση πια. Στον 21ο αιώνα. Και... δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Είπαμε πια.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, γυρίζουμε πάμε... πίσω όμως. Γυρίζουμε πίσω με αυτά και με αυτά. Συμφωνώ μαζί σου. Είδες και στην Αμερική. Ακριβώς. Φτάσαμε σε ένα σημείο και εκεί είπαμε εντάξει, ρε παιδιά. Λοιπόν, το ξέρεις ότι νέα υπουργός. Δεν θυμάμαι ποια υπουργός στην Αγγλία. Είναι κατά των αμβλώσεων. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, με βάση παλαιότερες δηλώσεις της. Λοιπόν, δημιουργείται ένα κλίμα τέτοιο, το οποίο δεν είναι ωραίο, ούτε είναι στην εποχή μας. Η Εκκλησία όμως διχάζει με αυτά. Ναι, αντί να μαζεύει. Αντί να μαζεύει. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Και η Εκκλησία πρέπει να τους αγκαλιάζει όλους. Α, μπράβο. Δεν και μπορεί εκεί... να λέει τώρα, εγώ είμαι αυτούς και δεν είμαι οι άλλοι καταραμένοι, ας πούμε. Πρόσεξε. Έλα τώρα. Και εκεί έξω υπάρχουν παπάδες, οι οποίοι είναι καλοί παπάδες. Ασφαλώς. Σοβαροί παπάδες. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Ασφαλώς. Λοιπόν. Πάμε μια στον Πρίτανη του Άπη Θήτα να δούμε τι γίνεται του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Παπαϊωάννου. Να δούμε τι γίνεται με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Εδώ έχουμε και δεύτερο. Καλώς τον κύριο Πρίτανη. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Πρίτανη. Καλημέρα, κύριε Καμπουράκη, κύριε Στάθη. Καλημέρα, Σοκράτε. Είδαμε τα μπάχαλα, να το πω έτσι πάλι. Στα τουρνικέ που είχατε βάλει για να μπουν, να ελέγχουν ουσιαστικά την είσοδο στο πανεπιστήμιο, σε όσους νέους έχουν δουλειά. Έχετε φόβους για έξαρση επεισοδίων ή τι άλλο εν ώψη ΔΕΘ, κύριε Πρίτανη? Όσον αφορά τα τουρνικέ που είπατε, έχουμε κάποιες φθορές, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές, όχι καταστροφή, φθορές, σε 4 από τα 14 τουρνικέ που έχουν τοποθετηθεί. Είναι αυτά τα οποία δείχνετε και βλέπετε ότι έχουν σπάσει τον αναγνώστη επάνω. Mm. Ακόμα και το προστατευτικό κυκλίδωμα και τα λοιπά παραμένει. Επομένως υπάρχουν κάποιες φθορές, οι οποίες φθορές εκτιμήθηκαν ήδη από τις τεχνικές υπηρεσίες και θα αποκατασταθούν άμεσα, γιατί μπορεί να γίνει άμεσα η αποκατάσταση τους. Τώρα, τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα όχι, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί εντός των ημερών η σχετική νομοθετική διαδικασία με τα θέματα των προσωπικών δεδομένων. Έχει ήδη ολοκληρωθεί και αυτό. Κύριε Πρίτανη, εσάς η θέση σας είναι ξεκάθαρη, την ξέρουμε όλοι. Είσαστε από τους προτεργάτες της διασφάλισης της τάξης στα πανεπιστήμια και τα λοιπά, και είστε και υπέρ της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Έχω ένα ερώτημα. Η εικόνα όμως φοιτητών απ' έξω να διαμαρτύρονται και επίσης να έρχεται να πηγαίνει η πανεπιστημιακή αστυνομία συνοδεία των ΜΑΤ, είναι εικόνα η οποία κάνει καλό στα πανεπιστήμια τελικά? Πρώτα απ' όλα, η όποια διαμαρτυρία, δημοκρατική διαμαρτυρία, είναι υγεία. Να εκφράσω την άποψή μου. Μέχρι εκεί. Η οποιαδήποτε όμως επιβολή άποψης μειοψηφιών, από εκεί ξεπερνάμε, δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο, σε κανένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, και αυτό είναι που πρέπει να σταματήσει. Πόσοι τώρα, ήταν αυτοί, πόσοι ήταν απ' έξω. Τι εννοείτε? Αυτοί που διαμαρτυρώσαν. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τη μία φορά ήταν γύρω στα 40-50 άτομα και την άλλη φορά 100-150. Επί συνόλου φοιτητών. 55.000 προπτυχιακοί φοιτητές. 55, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Σε επίπεδο 55.000 προπτυχιακών φοιτητών, τη μία φορά ήταν 50 άτομα και την άλλη φορά να ήταν το πολύ 150 άτομα. Nice. Όλα αυτά λοιπόν λέω ότι η όποια δημοκρατική έκφραση της άλλης άποψης είναι σεβαστή. Όταν όμως ξεπερνάμε την ουδό αυτών των δράσεων και μπαίνουμε σε ανεξέλεγκτες. Και τώρα τι θα γίνει, εντάξει, δίκιο έχετε. Και τι θα γίνει τώρα, αναφορικά με τα τουρνικέ, σας είπα. Καλά, στα τουρνικά, για την αστυνομία λέμε. Όσον αφορά τους όποι, σε επίπεδο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου δεν έχω ακόμα ενημέρωση το πότε θα έρθουν. Όμως, εκείνο που θέλω να πω είναι, ζούμε σε μια συντεταγμένη πολιτεία, σε ένα κράτος δικαίου. Η πολιτεία ψήφισε κάποιους νόμους. Εμείς ως διοίκηση και οποιοδήποτε πολίτης πρέπει να τους σέβεται, γιατί πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος νόμος είναι προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας. Δεν μπορεί η πλειοψηφία της πανεπιστημιακής κοινότητας να είναι όμοιρη, να είμαστε όμοιροι. Μακάρι να μην έχουμε καταστάσεις άγριες. Μακάρι. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, κύριε Πρίτα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς και πάμε. Η ώρα που αρέσει όλους. Καλώς την. Μαριάννα Γεωργαντή. Γεια σου, Μαριάννα. Καλημέρα, τι κάνετε? Απαστράπτουσα εκτές η κυρία Γεωργαντή. Πολύ ωραία, όμορφη. Όλες οι παρουσίες του προγράμματος. Καλοντημένες, κεφάτες όλες. Και οι σικάτες. Και η Μαριάννα ένα παραπάνω. Κάθε φορά, βρε Παναγιώτη, μου είσαι με τον καλό λόγο στο στόμα. Αυτό μου στέλνουν. Ο Παναγιώτης κάθε φορά που μπαίνεις μέσα μου λένε. Πρέπει να σου πω ότι είμαι καλός άνθρωπος. Και το λέω εγώ και εγώ.
Φοβού του Δαναού και δώρα φέροντα. Μπορεί να έχει κάτι τέτοιο. Λέω εγώ τώρα. Ο παλιό. Ο παλιό είναι αλλιώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πάμε με το έθνος.gr, το ενεργειακό αδιέξοδο πυροδοτεί συζητήσεις για τις επόμενες κάλπες και τον εκλογικό νόμο. Ελλάς Journal, διχάζει Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόταση κομισιών για πλαφόν στο ρωσικό φυσικό αέριο, τι αποκαλύπτουν 6 διπλωμάτες στο Πολίτικο. Αλήθεια. Αφού είμαι εσύ, δεν έχουν. Αρχίσαμε τα πανηγύρια πάλι. News Bomb, παράθυρο για νέα μέτρα στήριξη από την αύξηση του ΑΕΠ, τι θα ανακοινωθεί στην ΔΕΘ. Πόντος Νιούς, James Williams, το Άργος τίμησε τον Αφροαμερικανό σκλάβο που έγινε φιλέλληνας και πολέμησε για την απελευθέρωσή μας το 1821. Μπράβο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και τέλος πρώτο θέμα, στην εντατική παραμένει 21 χρονών που τραυματίστηκε στο Λούφαν Πάρκ, εισαγγελική παρέμβαση. Μάλιστα. Να δούμε, να δούμε τι θα γίνει. Αφήστε μου το iPad γιατί θέλω να δείξω κάτι. Ενώ κάθε φορά λοιπόν εσύ λες για μένα, ναι, και σήμερα είσαι και στα μαύρα, ξέρεις, στον άντρα, το μαύρο είναι το πιο ωραίο χρώμα. Ξέρεις γιατί? Γιατί κόβει. Α, εγώ για άλλο λόγο θα έλεγα, αλλά δεν πειράζει. Θες, λαμβάνω, αφού λαμβάνω μηνύματα, ένα μήνυμα που τι λέει. Τι αν λέει. Μπορούμε, δείξτε μου το iPad να το διαβάσουμε, γιατί θα τρελαθώ μέσα, ας πούμε, στέλνετε μηνύματα. Δηλαδή, καμπουράκι τρομερός, πες, θέλω αυτόγραφο. Δηλαδή, σε αυτήν την εκπομπή είμαστε όλοι εμείς. Ο συγκεκριμένος θέλει τον καμπουράκι να του δώσει αυτόγραφο. Και έτσι πρέπει. Εντάξει, ας σου δώσει ένα αυτόγραφο τώρα. Ποιος είναι? Τον έκρυψα τώρα, δεν έβαλα τα στοιχεία του. Θα δώσω ένα αυτόγραφο. Θα δώσω ένα αυτόγραφο. Ότι τόσοι είναι σε αυτήν την εκπομπή πάλι εσύ και τραβάς τα βλέμματα. Να σου πω και κάτι άλλο. Τι έχουμε πει. Κοίταξε να δεις τώρα. Μην το βλέπεις έτσι. Εγώ πρωινό κάνω 20 χρόνια. Εσύ κάνεις... Τίποτα. Λίγους μήνες. Όταν θα γίνεις 20 χρόνια λοιπόν, θα σου ζητάνε όλοι αυτόγραφο και θα λες εσύ, αχ να μου να... Μόνο 5 μήνες το πρωινό και όχι 20 χρόνια. Κατάλαβες. Γιατί τον λένε Δημήτρη Καμπουράκη. Απάντηση. Για πες. Λοιπόν, γιατί τον λένε. Όχι, γιατί τον λένε. Ναι. Καταβατικά το λέω. Γιατί τον λένε Δημήτρη Καμπουράκη. Πάμε. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Δεν ξέρω στις διακοπές σας τι κάνετε. Εγώ πάντως όταν πηγαίνουμε... Ναι. Oh, τώρα, σε παρακαλώ. Όταν πηγαίνουμε με παρέα, ναι, η πρώτη που μπαίνει στο δωμάτιο είμαι εγώ πάντα. Γιατί? Γιατί το απολυμμένο. Δεν μπορώ. Το απολυμμένο πριν μπει μέσα. Θέλω όλο το δωμάτιο να το περάσω με ένα καθαριστικό. Το απολυμμένο το... και το ξενοδοχείο. Τώρα θες να σου πω τι κάνουν τα ξενοδοχεία. Δεν θες να σου πω που πρέπει να δεις. Οπότε εγώ με το συγκεκριμένο που θα δω. Έχεις και αυτή τη λάμπα που κοιτάζει για τα ακάρια και τα τέτοια. Α, υπάρχει τέτοιο. Βέβαια. Έχει βγει και παλιότερα. Βεβαίως υπάρχει. Αμέσως ζήτατε. Πέρα από μένα λοιπόν που καθαρίζω, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που κουβαλάνε και μαζί του πράγματα. Για να ακούσουμε. Είχαμε διακοπές και η κολλητή μου ήθελε να φέρει τα δικά της εντόνια και πετσέτες στο ξενοδοχείο. Και αναρωτιέμαι εδώ και δύο μέρες, ποια τελεπορημένη σκέψη κρύβεται πίσω μια τέτοια πράξη. Τι μπορεί ένας άνθρωπος να έχει ζήσει σε ένα ξενοδοχείο για να πάρει σεντόνια και πετσέτες μαζί του, δικά του, από το σπίτι του. Πραγματικά, εγώ με το ζόρι φέρνω τα ρούχα μου. Είχαμε διακοπές και η κολλητή μου. Εγώ πάντως είμαι στο τσάκ να το κάνω σε κάποια ξενοδοχεία. Σεντόνια μαζί σου. Τα σεντόνια σου. Την πρίκα σου μαζί. Η θεία μου είχε μια φίλη που την καλούσαν στο εξοχικό, σκεφτείτε. Ναι. Όχι σε ξενοδοχείο. Και πήγαινε, κουβάλα και τα σεντόνια. Μαξιλάρι, σεντόνια, τα πάντα. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που άρχισαν. Εντάξει, παιδί μου, ο καθένας το ζώο πιο χαλαρό. Τα χούγια του. Ναι, εδώ είναι πολύ πιο χαλαρό. Εγώ, όχι, παιδιά, δεν είμαι. Ούτε εγώ. Να είναι καθαρό το ξενοδοχείο. Ναι, ναι. Πάντα. Αυτό, το διαπιστώνει. Έναν ύπνο κάνει και ένα μπάνιο. Και ένα αυτή άλλο. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο, έλα. Του κύριε, έλεγε το νομίζω η Μέρλιν Μονρό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Δεν είχαμε γνωριστεί. Η Μέρλιν Μονρό με τη Μέρλιν. Ότι λέει ακόμη και στο περίπτερο να πας πρέπει να είσαι φτιαγμένη. Έτσι, ναι. Γιατί μπορεί να τύχει να συναντήσει κάτι. Φανταστείτε λοιπόν να πηγαίνει σε αυτό το σούπερ μάρκετ, αν έχουμε λίγο ήχο παρακαλώ, τη Μικόνου. Που... Έχουνε DJ, νάτος. Τι λες. Μουσικούλα. Φωτορυθμικά. Έτσι, πηγαίνεις να ψωνίσεις εσύ. Αυτό είναι δισκοτέκ, δεν είναι σούπερ μάρκετ. Είναι στη Μύκονο. Με τα μουσική. Είναι στη Μύκονο, στο νησί που χαρακτηρίζεται. Μπράβο, ρε, στη Μύκονο, το έχω ξαναδεί, μπράβο. Θα μπορούμε να κάνουμε και ένα δύο στην Αθήνα, δηλαδή και να συναντιόμαστε στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει κρεοπολείο με DJ στην Αθήνα. Πολύ γνωστό. Δεν ναι, το γνωρίζω. Κρεοπολείο. Και γνωστά ζαχαροπλαστεία με πιανίστες. Σωστά. Πού υπάρχουν όλα αυτά. Τι λες τώρα. Το ξέρεις ότι ο Καμπουράκης παίζει πιάνο. Αλήθεια. Βέβαια, με ωμέγα όμως. Ωραίο. Ήταν επιτυχημένο όμως. Γελάτε όλοι, με τα γάλια μας. Όχι.
Λοιπόν, εντάξει Μαριάννα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πού πάμε, break. Διαγωνισμό. Λοιπόν, αυτοκινητάρα δίνουμε. Ναι. Πεζό 208, έκδοση like, 1200 κυβικά, 75 άλογα, 15700 η αξία του. Σημαντικές διακρίσεις, ελληνικό αυτοκίνητο του 20, ευρωπαϊκό αυτοκίνητο του 20, 24 διεθνή βραβεία, κατανάλωση 5,3 λίτρα στα 100. Ένα γέμισμα δώρο. Να σου πω, από το μισό στο ένα πήγαμε από διάλειμμα σε διάλειμμα. Λιοδοσία. Λοιπόν. Στο 14999. Μήνυμα ή τηλέφωνο για... Για να το πάρετε. Λοιπόν, και διεκδικήστε επίσης ένα σκούτερ Daytona προσφορά της Gorgolis ΑΕ, νούμερο 1 εταιρεία δικύκλου στην Ελλάδα. Η έκδοση FM 125 οδηγείται χωρίς δίπλωμα μοτοσυκλέτας και χωρίς εξετάσεις. Αξίας 3.000 ευρώ, κατανάλωση μόλις 2,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρο. 14999, τηλεφωνήστε εκεί ή αφήστε ονοματεπώνυμο, στείλτε SMS, open κενό ονοματεπώνυμο 14999. Γυρίζουμε. Πάμε. Με ελληνοτουρκικό, παιδιά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε Θεσσαλονίκη. Εκεί που χτυπάει η καρδιά της χώρας. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε τον συνάδελφο τον Αντώνη τον Τσολναρά. Έχει μαζί τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΘ Χελέσπο, τον κύριο Αλέξη Τσαξιρλή. Να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Καλημέρα, τώρα. Καλημέρα. Οι προετοιμασίες, όλα αυτά, τα μέτρα ασφαλείας, τα πάντα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Παιδιά, η Θεσσαλονίκη κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ και η ΔΕΘ κινείται σε ρυθμούς προ-κορονοϊού. Εκτός από τον Πυρετό Εργασιών, φυσικά έχουμε δίπλα μας τον κύριο Τσαξιρλή. Και από ό,τι φαίνεται, προστίθεται οι τελευταίες πινελιές εν ώψη του Σαββάτου. Νομίζω η ετοιμότητά μας είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Το γεγονός είναι πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε αρκετά χρόνια πίσω για να δούμε ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που είναι η τιμόμενη χώρα και κάνουν πραγματικά μια εξαιρετική παρουσία. Όλα τα αφιερώματα σε σχέση ακόμα και με τα 100 χρόνια από τη Μικρασία. Και βέβαια 1.400 εκθέτες από όλη την χώρα αλλά και από... πάνω από 15 χώρες, νομίζω συνθέτουν ένα πολύ μεγάλο γεγονός, το οποίο θα είναι όχι μόνο για τους Θεσσαλονικείς, για όλους τους Έλληνες, αλλά και για τους Βαλκάνιους γειτονές μας. Νομίζω... Χθες ναι, ναι. Ψάχνανε, ξέρω ότι ψάχνανε δωμάτιο εδώ κάτι υπουργοί και συνοδείες, δεν βρίσκανε. Όχι, όχι, καθόλου. Αυτό καθόλου, σημαίνει τίποτε. Ότι προσελκύεται κόσμο. Μόνο στην Περαία, λέει και αν. Και αν. Ναι. Τα δωμάτια έχουν πάνω από 1,5 μήνα που έχουν εξαρτηθεί. Αυτό λέω, ότι θα γίνει χαμός. Έχει κόσμο. Πολύ, τώρα, πολύ. Μπράβο, είστε μπράβο, στα επίπεδα του 19 ή παραπάνω. Σε επίπεδο... Παραπάνω. Παραπάνω και εκτιμούμε και η επισκεψιμότητά μας ότι θα ξεπεράσει τις 250.000 αυτές τις 9 μέρες και μπορεί να προσεγγίσει ένα ρεκόρ 30 ετών. Mm. Κοντά δηλαδή στις 300.000. Να σας έχουμε πω, και τις μεγάλες εκτός... συναυλίες κάθε βράδυ. Να σας πω, εκτός από τη... Εντάξει, θα έρθει ο Πρωθυπουργός, θα έρθει ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης. Είναι πολιτικό κομμάτι, το πολιτικό κομμάτι και το οικονομικό. Η ίδια η έκθεση. Δηλαδή μπαίνει ο άλλος μέσα. Έχει πράγματα να δει, καινούργια, ωραία, ενδιαφέροντα, έτσι να ταξιδέψει. Πάρα πολλά, έτσι. Να ταξιδέψει και στο μέλλον, γιατί αυτό. Έχουμε, όπως σας είπα, τα Εμμυράτα, τα οποία κάνουν μια εξαιρετική συμμετοχή, η οποία είναι πολύ εντυπωσιακή, ίσως η πιο εντυπωσιακή παρουσία τιμόμενης χώρας. Και βέβαια, εκτός από αυτό που λέτε για τις οποιασδήποτε οικονομικές σχέσεις, ανάπτυξη κλπ, είναι για τον απλό τον κόσμο να γνωρίσει μια χώρα που είναι πολύ διαφορετική. Δεν είναι ευρωπαϊκή, δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ στέκομαι και στα 100 χρόνια. Τα αφιερώματα που είπαμε. Και στα 100 χρόνια στα 100 χρόνια από τη Μικρασία. Στέκομαι και σε αυτό. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ευχόμαστε, θα ξανασυνδεθούμε. Κάθε βράδυ μεγάλες συναυλίες. Κάθε βράδυ μεγάλες συναυλίες. Χωρίς ξεχωριστό διαφορετικό εισιτήριο με το εισιτήριο της έκθεσης. Αυτά είναι για μένα. Όχι, που είμαι πιο νέος, όχι για τον Καμπουράκη. Εντάξει.
Καλημέρα, ευχαριστούμε. καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε να δούμε τον συνάδελφο, τον Παντελή Βαλασόπουλο, στο Βερολίνο, ο οποίος έχει και μια είδηση τελευταία στιγμή για τα ενεργειακά. Ξεκινήσαμε, αλλά έχει προκύψει θέμα με το αυτοκίνητο ενός Έλληνα διπλωμάτη. Παντελή. Ναι, καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Είχαμε εμπρισμό, κατέστρεψαν και έκαψαν το αυτοκίνητο στελέχους της ελληνικής πρεσβείας στο Βερολίνο, έξω από το σπίτι του. Αυτό σημαίνει ότι τον είχαν παρακολουθήσει κιόλας. Ναι. Και το μάθαμε γιατί και επίσης ανέλαβαν την ευθύνη με ανάρτησή τους στο γνωστό ιστότοπο, μία ομάδα αναρχικών, η οποία κατηγορεί την Ελλάδα σε ένα, έτσι, μία προκήρυξη αχταρμά, κατηγορεί την Ελλάδα για τα πάντα, πιθανότατα για όλα, από τον ότι κρατάει φυλακισμένο το κοντίνα και το τοξοβόλο, μέχρι τα pushbacks και το μεταναστευτικό. Και έτσι, είναι η διεθνής υποστήριξη στην εγχώρια, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, και είναι και στα ελληνικά. Πιθανότατα να έχουν και Έλληνες. Ναι, είναι στο γνωστό ιστοσελίδα. Ναι, ξέρουμε. Ναι. Να σου πω, Παντελή μου, και στο Βερολίνο, ρε, φτάσανε. Και σε Έλληνα διπλωμάτη. Ναι. Δεν φυλάσσονται αυτοί, ρε Παντελή. Καλά τώρα, τα αμάξι. Δεν φυλάσσονται. Φυλάσσονται η πρεσβεία και τα λοιπά. Ο άνθρωπος ο οποίος φεύγει και πάει στο σπίτι του με την οικογένειά του, δεν φυλάσσεται. Και το αμάξι του το βράδυ. Τώρα πόσο μάλλον, ας πούμε. Έφτασε η χάρη μας μέχρι το Βερολίνο, λοιπόν. Κοίτα, δεν είναι η πρώτη φορά που χτυπάνε διπλωματική αποστολή στο Βερολίνο. Έχει πολλά χρόνια να γίνει. Έγινε όμως και αυτό. Και κυρίως επικεντρώνονται, λένε, στο θέμα το μεταναστευτικό, τα γνωστά, τα περί Εύρου και όσα έγιναν τον τελευταίο καιρό. Α, το νησά, η νησίδα, το παιδί κτλ. Ναι, όλα αυτά. Να σου πω, ρε Παντελή, για να πάμε λίγο στα ενεργειακά. Η Γερμανία τι στάση θα κρατήσει τελικά? Διαραίονται διάφορα. Χθες το βράδυ λέγανε ότι ενδεχομένως έχει μία αμφίσιμη στάση για το αν θα πρέπει να τεθεί πλαφόν ή όχι. Είναι έτσι, είναι αλλιώς? Πώς είναι τα πράγματα? Να εξηγήσουμε πρώτα απ' όλα ότι το Υπουργείο, πηγές του Υπουργείου Ενέργειας κάνουν λόγο για κοινή αγορά, κοινή ευρωπαϊκή πλατφόρμα αγοράς φυσικού αερίου. Και λένε ότι θα είναι, έτσι, ότι θα είναι καλύτερα να τον βάλουμε κάτω να δουλέψει και να έχουμε μία κοινή, όπως τα εμβόλια, ένα κοινό να κατεβαίνουμε στις αγορές ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πρόταση του Μητσοτάκη, έτσι. Αυτή την πρόταση είχε κάνει ο Μητσοτάκης, νομίζω, στην αρχή. Κάνω λάθος. Αυτή, νομίζω. Δεν το θυμάμαι ακριβώς για τον κύριο Μητσοτάκη, εγώ το πλαφόν θυμάμαι, αλλά νομίζω ότι δεν διαφωνεί και η Ελλάδα σε κάτι έτσι. Από εκεί και πέρα, ο Σόλτς εξήγηλε ότι θα υπάρξει πλαφόν στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι. Πλαφόν στην αγορά. Στην αγορά, ναι. Δηλαδή, θα βάλουμε πλαφόν στο πόσο... Το ηλεκτρικό. Όχι στο φυσικό αέριο. Θα βάλουμε πλαφόν στο πόσο θα πουλιέται η βασική τιμή. Δηλαδή, έτσι, να μην ξεφεύγουν οι τιμές. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος βέβαια καταναλώνει χιλιάδες κιλοβατόρες, δεν μπορούμε να τον σώσουμε, έτσι. Θα πρέπει να υπάρχει και μία εξοικονόμηση ενέργειας. Να πούμε ότι για το φυσικό αέριο είπε ότι είναι δυσκολότερη αυτή η περίπτωση. Βέβαια, να σας πω ότι λένε ότι το συζητάνε, κυρίως συζητάνε το πώς. Το θέμα της ζήτησης θα είναι το πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά, από ποιες πηγές. Άρα το δηλαδή... Παντελή, άρα δηλαδή έχουμε Ουγγαρία, Τσεχία και Γερμανία, οι οποίες είναι επιφυλακτικές σε αυτό που λέμε πλαφόν στο φυσικό αέριο, σε αυτό που ανταπαντά ο Πούτιν, αν το κάνετε κόβω. Δεν είναι. Είναι επιφυλακτικές, σου λέω όμως ότι το συζητάμε, πρέπει, λέει, να πάρθουν πανευρωπαϊκά μέτρα, είπε ο Σόλτς, θα τα δούμε αυτά σε λεπτομέρειες. Ναι, Παντελή μου, εγώ δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα τώρα, μπορεί και να είμαι άσχετος. Να πω κάτι. Το κόμμα του, το Σοσιαλδημοκρατικό, κυκλοφόρησε ένα χαρτί το Σαββατοκύριακο, το οποίο λέει ότι είμαστε υπέρ του πλαφών και στο φυσικό αέριο. Μισό λεπτό. Μιλάμε για το φυσικό αέριο που θα πουλιέται στη λιανική πλαφών ή στην αγορά του φυσικού αερίου, στην χοντρική. Στην αγορά, στη χοντρική. Νομίζω ότι μιλάμε για την αγορά φυσικού αερίου στη χοντρική. Από εκεί και πέρα,
Ναι, είναι θέμα συζήτηση. Δηλαδή θα πούνε του Πούτιν, εμείς πληρώνουμε τόσο. Παιδιά, εγώ καταλαβαίνω. Εγώ ναι. Και λέω, αυτός δεν πουλάω. Δεν θέλω. Εγώ καταλαβαίνω ότι πάμε αύριο σε μια συμβούλιο υπουργών ενέργειας, όπου δεν θα παράξει αποτέλεσμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Θα έχει βάλει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και θα πάμε στον Οκτώβρη στην άτυπη σύνοδο. Νομίζω, Παναγιώτη, αυτά είναι θέματα που τελικά παίρνονται αποφάσεις από τους αρχηγούς. Από τις ηγεσίες. Έτσι είναι, δίκιο έχεις. Δεν μπορούν οι υπουργοί ενέργειας. Νομίζω όμως θα πρέπει. Έχουμε φτάσει στο σημείο της μη επιστροφή. Όλοι το έχουν καταλάβει. Έτσι, όταν λένε πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν συμφέρει κανέναν. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν κάποιες αποφάσεις. Καλημέρα. Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα, Παντελή. Πάμε στη Μόσχα. Για να πάμε και στη Μόσχα. Τα είπε ξεκάθαρα εχθές ο Πούτιν. Είπε ξεκάθαρα ο Πούτιν. Καλημέρα, Θανάση. Γεια σου, Θανάση. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ξεκάθαρα. Βάζετε πλαφόν, κόβουμε. Τέλος. Έτσι δεν είναι. Νομίζω πως τα είπε κιόλας με μια ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση και αυτή την παροιμιακή ψυχραιμία του. Αν ήθελε να περάσει αυτό το μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Μόσχα δεν ανησυχεί ακόμη και αν χρειαστεί να διακόψει πλήρως την παροχή φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, το πέρασε αυτό το μήνυμα. Το είπε όσο πιο ξεκάθαρα μπορούσε να υποθεί. Χαρακτήρισε ανόητη, αδιέξοδη, παράλογη την πολιτική επιβολής πλαφών σε τιμές, στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου, ότι όσο και αν προσπαθούν να επιδοτήσουν αυτή την διαδικασία οι Ευρωπαίοι, στο τέλος θα αποτύχουν και το μόνο που θα πετύχουν είναι η αύξηση της τιμής, η νέα αύξηση δηλαδή της τιμής του φυσικού αερίου. Επανέλαβε την πάγια ρωσική γραμμή ότι η μόνη διέξοδος στα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί είναι η υπογραφή μακροχρόνιων συμβολέων, η τήρησή τους και όχι η επιλογή που έχει κάνει η ευρωπαϊκή ηγεσία, οι τιμές του χρηματιστηρίου. Θανάση, είδαμε που διάβασα κάπου και δεν ξέρω αν είναι έτσι βέβαια. Είπε, άφησε κάποιο υπαινιγμό για το θέμα των σιτηρών, ότι αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση μπορούμε να το δούμε διαφορετικά. Βέβαια, και ήταν κατηγορηματική η τοποθέτησή του, πρόσθεσε δηλαδή και το θέμα των σιτηρών ότι, σε αυτή δηλαδή, την... επίθεση που έκανε στην ευρωπαϊκή ηγεσία, λέγοντας ότι αποδείχθηκε μια υποκρισία αυτή η συμφωνία, γιατί υποτίθεται όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι κυβερνήσεις της Ευρώπης φώναζαν ότι πρέπει το σιτάρι της Ουκρανίας να απελευθερωθεί για να πάει στις φτωχές πρώτα από όλα χώρες, στις αναπτυσσόμενες, και τελικά κατά 90% και πλέον τα πλοία που έχουν φύγει από τα ουκρανικά λιμάνια κατευθύνθηκαν σε ευρωπαϊκές χώρες, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είπε, αυτό θα το συζητήσω Πούτιν... και με τον φίλο μου τον Ερντογάν. Ο Πούτιν είπε ότι αυτό είναι η ύψιστη υποκρισία, ότι θα το, εφόσον ο εγγυητής είναι η Τουρκία, θα το συζητήσει με τον Ερντογάν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να διακοπεί αυτή η συμφωνία. Διότι όταν πέσουν οι ποσότητες οι επιπλέον στην παγκόσμια αγορά, μειώνεται η τιμή της... του σιταριού και άρα μπορεί και η φτωχή χώρα να αγοράσει. Το πρόβλημα με τα σιτάρια δεν ήταν ότι δεν υπήρχαν σιτάρια. Ήταν πολύ ψηλά η τιμή και δεν είχαν λεφτά να αγοράσουν. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ναι. Λοιπόν, είναι και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Όλο ένα τεράστιο θέμα όλο αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, συγγνώμη, αν ρε παιδί μου, η Ρωσία, ας πούμε, χάσει τον πελάτη που λέγεται Ευρώπη. Ανεξαρτήτως αν την πληρώσει η Ευρώπη πολύ περισσότερο, δεν τους ενδιαφέρει αυτό καθόλου. Δηλαδή, τι πιστεύω, θα πουλάμε στην Κίνα και σκασίλα μας, ας πούμε. Ασία, ναι. Έχω την εικόνα ότι γίνεται ένας τεράστιος αναπρογραμματισμός του προγράμματος της Gazprom για πώληση σε πολλές ασιατικές χώρες. Δεν είναι μόνο η Κίνα. Ναι, και η Ινδία. Κατασκευάζεται ήδη και ένας καινούριος αγωγός με κατεύθυνση την Κίνα, εκτός από αυτόν που υπάρχει και λέγεται ισχύς της Σιβηρίας. Εκτιμούν οι Ρώσοι, και αυτές τις δηλώσεις έκανε στο οικονομικό αυτό φόρουμ ο επικεφαλής της Gazprom, ο Μίλλερ, ότι είναι τέτοια η καλπάζουσα η ανάπτυξη της Κίνας και η ζήτηση που υπάρχει στις ασιατικές αγορές που θα καλύψει κάποια στιγμή ακόμη και το κενό που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία λέει ότι μπορεί να αντέξει αυτό το κενό για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Καλημέρα, καλημέρα.
Από αυτό το γεωπολιτικό, λοιπόν, έτσι όπως το βλέπουμε και τις συμμαχίες που διαμορφώνονται, υπάρχει απόλυξη και στο ελληνοτουρκικό. Κατά μία έννοια, γιατί ο Ερντογάν προς τα εκεί παίζει. Θα τα συζητήσουμε τα ελληνοτουρκικά. Πάμε να καλημερίσουμε τον στρατιωτικό αναλυτή, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, καθώς επίσης και τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλημέρα και στους δύο. Πάμε να δούμε κάποια στατιστικά στοιχεία. Ερχόμαστε σε δύο λεπτά για να τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Έλα, Κώστα. Πάμε Κώστα να καλημερίσουμε Μαρδά. Τον Κώστα Μαρδά. Καλημέρα. Συνάδελφος, κύριε συνάδελφε, τι κάνετε. Αλλά και συγγραφέα. Συνάδελφος δικό σου και συγγραφέας όμως. Τι δικό σου, γιατί δικό σου δεν είναι ένα. Εδώ έχω και το βιβλίο, είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο για τον Παναγούλη, τώρα το έχει βγάλει. Είναι από τις εκδόσεις Νίκας, νέα έκδοση. Είναι Πρόβες θανάτου. Η έχει ζωή όλο... και ο θάνατος του ήρωα. Ναι, ναι, είναι. Είναι για τον Παναγούλη. Το έριξε μια ματιά. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Ευχαριστώ επίσης. Και οι δύο, μπράβο και στους δύο για τις δουλειές που κάνετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις παραβιάσεις. Έχει φτιάξει μια λίστα εδώ ο Κώστας. Πώς είναι οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου τον τελευταίο καιρό και την κλιμάκωση προς τα πάνω. Έλα, Κώστα, για εξήγησέ μας. Εδώ είναι με αριθμούς ο αεροπορικός πόλεμος στο Αιγαίο. Είναι στοιχεία από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2022. Έχουμε 5.840 παραβιάσεις. Ενώ την προηγούμενη χρονιά, όλη τη χρονιά, ήταν 2.200 παραβιάσεις. Στο εξάμεινο έχουμε διπλές από ό,τι όλη τη χρονιά πέρσι. Βεβαίως. Διπλές. Διπλές. Πού να δεις θα πάμε και σε τριπλές. Θα πάμε και σε τριπλές. Πάμε να δούμε τις υπερπτήσεις, να δεις. Εκεί να δεις αύξηση. Έλα. Εδώ λοιπόν είναι οι υπερπτήσεις. Δηλαδή η παραβίαση του εθνικού εναερίου χώρου όχι μόνο μεταξύ 6 και 10 μιλίων στον αέρα, αλλά στην καρδιά του εναερίου χώρου πάνω από τα νησιά μας. Είναι 156 σε αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι 170 οι εμπλοκές, δηλαδή το ένα αεροπλάνο πάει πίσω από το άλλο σε θέση βολής. Και σε αυτό το διάστημα εισήλθαν στο ΦΥΔ Αθηνών, στην περιοχή πτήσης που ελέγχει η Ελλάδα, 1.635 πολεμικά αεροσκάφη της Τουρκίας. Πάμε να δούμε τα ντρόουν. Δεν έχει 1635, 1635 φορές. Φορές, ναι, ναι. Ρώτησα χθες, επί δύο ώρες μιλούσαμε με πέραρχο αεράμινα. Ναι. Μπήκαν τόσα αεροπλάνα σε αυτό το διάστημα. Τόσα αεροπλάνα. Αυτό μου είπε επί λέξη. Ακούς. Δεν έχει 1635, παιδί. Όχι, ρε παιδί μου, την μία μέρα. Μπορεί να είναι το ίδιο την επόμενη μέρα. Μπορεί να έχει μπει 10 φορές το ίδιο. Μπήκαν στο ΦΥΡ Αθηνών. Δεν σημαίνει ότι έκαναν παραβιάσεις μεταξύ 6 και 10 μιλίων. Άκου τώρα, πάμε να δούμε. Είδες το θέμα με τα Μπαϊρακτάρ που λένε ότι το είχε η Ελλάδα, το κράτησε η Ελλάδα, το οποίο διαψεύει, ήταν fake news. Όμως τα μη επανδρομένα έχουμε τεράστια αύξηση εδώ. Πάμε να το δούμε. Έχουμε αλματώδη αύξηση. Τα ντρόουν. Το 2019 μπήκαν 10 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το 2020, 34. Ναι. Το 2021, 78. Το 2022 μέχρι τέλος Αυγούστου, 236. 6. Και θέλω να πω, όταν γίνεται παραβίαση, είναι πρόβα βομβαρδισμού. Τι είναι. Δεν είναι γυμνάσια και αστιακιά. Σωστό, ναι. Σωστό. Υπάρχει ένας ακήρυκτος αεροπορικός πόλεμος και θέλω να πω το εξής. Οι Ίκαροι μας βρίσκονται σε χρόνο ρεκόρ δίπλα στους Τούρκους. Κάνουν αναγνώριση, αναχέτηση και λίγη αυτή η παραβίαση. Και από το 1987 που στηρεί στοιχεία το ΓΕΑ, μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 55.000 παραβιάσεις. Το ΝΑΤΟ, θέλω να πω το ΝΑΤΟ, γνωρίζει αυτά τα στοιχεία. Γιατί ο αεροπορικός χώρος της Ελλάδας και της Τουρκίας υπάγεται στο αρχηγείο τωρεχών της Ισπανίας. Real time, όπως λένε στην Δρακόνα, γνωρίζουν την ατοϊκή της παραβιάσης. Κώστα μου, γι' αυτό και η επιστολή της Ελληνικού Υπουργού Εξωτερικών ουσιαστικά λέει στον ΝΑΤΟ πάρε θέση. Να σε καλά. Κάτσε, Κώστα. Πάμε να δούμε τον κύριο Καλεντερίδη και τον κύριο Ιωακιμίδη και με τη βοήθεια και του Κώστα του Μαρδά. Λοιπόν, θα καθίσουμε. Να καθίσουμε. Πάμε να καθίσουμε να μιλήσουμε. Να τους δούμε τους ανθρώπους. Να δούμε εδώ τον κύριο Καλεντερίδη. Πρώτα να ξεκινήσουμε με τον κύριο Καλεντερίδη. Λοιπόν. Καταρχήν εδώ καταγράφηκε χθες διάφοροι αναλυτές Τούρκοι, κύριε Καλεντερίδη, λένε να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, λέει οι Τούρκοι, για την Μικρασιατική εκστρατεία. Εντάξει, αυτό το ζήτημα έχει λήξει. Το είχαν θέσει και στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στη συνθήκη της Λοζάνης. Έληξε, αν δεν κάνω λάθος, παραχωρήσαμε το προγεφύρωμα του Κάραγκατς, το σημερινό προγεφύρωμα του Κάραγκατς, το παραχωρήσαμε στους Τούρκους για να είναι σε ασφάλεια η Αδριανούπολη και οι Τούρκοι απέσυραν την απέτηση για πολεμικές αποζημιώσεις. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι
ο τύπος στην Τουρκία μεθοδευμένα συμμετέχει σε μια επιχείρηση μαζικοποίησης του φασιστικού αφηγήματος της Τουρκίας. Ναι. Και αυτό το φασιστικό αφήγημα έχει μια μεγάλη γκάμα από ζητήματα με τα οποία μπολιάζεται η τουρκική κοινωνία, φανατίζεται η τουρκική κοινωνία. Ένα από αυτά είναι ότι τα νησιά είναι τουρκικά. Το σύνθημα το έδωσε ο ίδιος ο Ερντογάν. Είναι υποκατοχή τα ελληνικά νησιά, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμείς νόμιμα θα τα ξαναπάρουμε. Αυτό μας είπε στην ουσία. Το άλλο είναι αυτό που είπατε για τις αποζημιώσεις. Δεν υπόθηκε ούτε μία λέξη εκτός από ορισμένες δημοκρατικές ιστοσελίδες για τα γεγονότα της 6ης 7ης Σεπτεμβρίου, όπου εκεί είδαμε το τουρκικό κράτος να στοχοποιεί την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης και να προβαίνει με 38 νεκρούς, εκατοντάδες βιασμοί ανδρών και γυναικών. Περατώδες καταστροφές περιουσιών. Ναι, το ελληνικό κράτος κοιτούσε απαθής. Ήταν μια ντροπή η αντίδρασή μας. Μια ντροπή. Να σας πω, κύριε Καμπουράκη, συνεχίζει να είναι ντροπή και η σημερινή στάση. Η Ελλάδα την 6η 7η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο έπρεπε να την έχει σαν μια ημέρα απόδοσης οφειλόμενης μνήμης και τιμής στα θύματα εκείνης της βαρβαρότητας. Είπε κάτι ο κύριος Δένδιας, κατά τα άλλα πέρασε αυτή η μαύρη επέτειος, πέρασε σαν να μην συνέβη ποτέ. Κύριε Καλεντερίδη, το γεγονός ότι βγαίνει η αντιπολίτευση, παραδείγματος χάρη, η επικεφαλής του ακροδεξιού του καλού κόμματος και λέει στον Ερντογάν, τι το λες και δεν το κάνεις, αφού έχουμε κατεχόμενα νησιά, γιατί δεν πας να τα πάρεις πίσω. Τι μας λέει για το κλίμα που διαμορφώνεται στην κοινή γνώμη και στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας? Αυτό το αφήγημα με τα υποκατοχή νησιά ξεκίνησε πρώτα από το κόμμα του Ντοούπερντζέκ, το κόμμα Πατρίδα, το Βατάν Πάρτιση. Και ήταν ο Γιαλή ένας πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτός ξεκίνησε αυτό το αφήγημα. Στην αρχή, στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, ήταν κάτι περιθωριακοί που πήγαιναν απέναντι από το Αγαθονήσι εκεί στα Δίδυμα, κοντά στη Μίλητο, με σημαίες και έλεγαν ότι θα αποβιβαστούμε στα νησιά που κατέχει η Ελλάδα, αυτά τα 20 νησιά που λένε. Ναι. Στη συνέχεια αυτό το αφήγημα το υιοθέτησε το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Γιατί? Επειδή ο Ερντογάν προσπαθούσε να αποκαθιλώσει τον Μουσταφά Κεμάλ, που τον οποίο θεωρεί κύριο πολιτικό αντίπαλο. Ήθελε να βγάλει κάρτη τη συμφωνία που υπέγραψε με τη Λοζάνη. Yeah. Αυτό. Για τη Λοζάνη, τότε το έλεγαν οι Κεμαλικοί, αφού μας κάνεις τον νέο προφήτη και τον νέο πορθητή, πήγαινε να πάρεις τα νησιά που κατέχουν οι Έλληνες, αντί να μας προσπαθήσει να αποκαθιλώσει τον Μουσταφά Κεμάλ. Και όταν έγινε αυτό αφήγημα της αντιπολίτευσης, σταδιακά άρχισε να γίνεται πλέον αφήγημα και της κυβέρνησης και φτάσαμε να μας λέει ο Ερντογάν αυτά που μας είπε προχθές. Πόσα νησιά μιλάνε τώρα? Ή γενικώς 17, φλού. 18. Όχι. 17 λέγανε, 18. Τώρα χθες διάβασα ότι πρόκειται για 20 νησιά. Κύριε Ακημίδη, υπάρχει μια φημολογία στην Τουρκία, εκτιμήσεις τέλος πάντων, ότι ο Ερντογάν μπορεί να πάει ακόμα και σε θερμό επεισόδιο για να φτάσει να αναβάλει τις εκλογές. Αυτές είναι οι περιγραφές που γίνονται από κάποιους αναλυτές στη γειτονική χώρα. Τι λέτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, επιτρέψτε μου να πω ένα σχόλιο για το θέμα των αποζημιώσεων. Ναι. Και να τονίσω ότι το θέμα αυτό έχει κλείσει οριστικά και τελεσίδικα με τη συνθήκη της Λοζάνης. Υπάρχει σχετικό άρθρο στη συνθήκη της Λοζάνης, το άρθρο 59, που λέει συγκεκριμένα ότι η Τουρκία παρετείται οριστικώς πάσης απαιτήσεως κατά της ελληνικής κυβερνήσεως περί επανορθώσεων. Δεν αναγνωρίζουν τη Λοζάνη, οπότε σκασίλα του γεπτογράφη. Κοιτάξτε, ναι, αλλά λένε ότι θα πάνε σε διεθνή δικαιοσύνη, σε διεθνές δικαστήριο. Πρώτον, το δικαστήριο θα πει ότι είναι αναρμόδιο, γιατί είναι μία συνθήκη πριν 100 χρόνια. Αλλά δεύτερον, και αν ακόμη ήθελε να ασχοληθεί, το άρθρο της συνθήκης είναι απολύτως σαφές. Οριστικός και τελεσεδίκος πάσης απαιτήσεως. Τώρα, έρχομαι στο ερώτημά σας. Κοιτάξτε,
Όλα τα σενάρια είναι πάρα πολύ πιθανά. Δηλαδή να επικαλείτε όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρατε προκειμένου να αναβάλει τις εκλογές, διότι δημοσκοπικά δεν πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Αλλά επιτρέψτε μου να δω την πολύ μεγαλύτερη εικόνα, δηλαδή πέραν από τις εκλογές και τις εσωτερικές στοιχές. Εδώ έχουμε μια νέα κατάσταση, μια νέα θεώρηση από πλευράς Τουρκίας σε ό,τι αφορά την Ελλάδα τους τελευταίους μήνες. Και ποια είναι αυτή η θεώρηση? Είναι ότι έχει η Τουρκία ανακηρύξει, αναγορεύσει την Ελλάδα σε στρατηγικό της αντίπαλο. Από χώρα σύμμαχο, δηλαδή στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και τα λοιπά, την έχει καταστήσει σε στρατηγικό αντίπαλο. Mm-hmm. Και επομένως προσπαθεί με κάθε τρόπο να την ενοχοποιήσει ότι δήθεν η Ελλάδα είναι η χώρα παραβάτης του διεθνούς δικαίου και των συνθήκων και κατά συνέπεια με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να τη χειριστεί η διεθνής κοινότητα. Τώρα, γιατί το κάνει αυτό? Το κάνει πρώτον για πολιτικούς λόγους, με την έννοια ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που κατά την εκτίμηση της Τουρκίας, κατά την αντίληψη, την πρόσληψη που έχει η Τουρκία, είναι η χώρα που ετοιμάζεται να της επιτεθεί. Μπορεί αυτό όλο να ακούγεται εξόχως παράλογο, όπως και είναι εξόχως παράλογο, αλλά πέρα τα αυτά, το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής ελίτ της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, της πολιτικής τάξης της Τουρκίας, δυστυχώς πιστεύει αυτό το τερατούργημα. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, κύριε καθηγητά μου, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Εγώ τι καταλαβαίνω από αυτό? Όταν εμείς είμαστε 10-11 εκατομμύρια και οι Τούρκοι είναι 70 και πάνε να γίνουν 100, ο μόνος τρόπος, και αν είμαστε, έχουμε αναγορευτεί σε επίσημο στρατηγικό εχθρό τους, ο μόνος τρόπος να αντιδράσουμε σε βάθος χρόνου και να μην έχουμε απώλειες είναι να γίνει, να μεταβληθούμε σε ένα Ισραήλ ως χώρα. Εντάξτε. Επιτρέψτε μου να πω ότι η ιστορική εμπειρία μας λέει ότι αυτή η στρατηγική τις περισσότερες φορές δεν αποδίδει. Με άλλα λόγια, η αποτροπή είναι αναγκαία και θα πρέπει να ενισχυθεί, αλλά το να ισραηλιοποιηθούμε δεν μας λύνει το πρόβλημα. Αυτό που μας λύνει το πρόβλημα είναι να μπορέσουμε να αναζητήσουμε ρογμές και παράθυρα ευκαιρίας προκειμένου να φτάσουμε σε μία εκτόνωση στο μέτρο που μπορούμε να φτάσουμε και βεβαίως σε ένα δεύτερο στάδιο να δούμε ποια προβλήματα μπορούμε να επιλύσουμε. Ξέρετε, δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, μακάρι να γίνει αυτό, αλλά δεν υπάρχει. Έχουμε και πρόβλημα εσωτερικό. Στο παρελθόν είχαμε ευκαιρίες να λύσουμε προβλήματα που τις χάσαμε. Εντάξει. Διότι πιστεύαμε ότι ο χρόνος εργάζεται υπέρ ημών. Σάβα, μία γρήγορη τοποθέτηση. Πιστεύεις ότι μπορεί να προσπαθεί να κάνει επεισόδιο για να αναβάλει τις εκλογές? Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Υπάρχει άρθρο στο Σύνταγμα της Τουρκίας που λέει ότι σε περίπτωση πολεμικής κατάστασης το κοινοβούλιο μπορεί να αναβάλει τις εκλογές για ένα χρόνο και αν η κατάσταση συνεχιστεί για άλλο ένα χρόνο. Όμως θα ήθελα να πω, να κάνω ένα σχόλιο για αυτό. Δεν έχουμε χρόνο, Σάβα μου, σε 30 δεύτερα μπορείς. Ναι, ναι, αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής τώρα το αντιλήφθηκε. Στρατηγικός εχθρός η Ελλάδα ήταν πάντα. Τα σχέδια είναι υπαρκτά. Κάθε χρόνο κάνει άσκηση απόφαση σε ελληνικά νησιά εδώ και δεκαετίες. Απλά οι ελίτ στην Ελλάδα παραπληροφορούσαν τις κυβερνήσεις και βρισκόμασταν σε ένα φανταστικό κόσμο. Η απειλή είναι υπαρκτή εδώ και δεκαετίες και ποτέ η Τουρκία δεν έφτασε κοντά σε λύση στα προβλήματα με την Ελλάδα. Κορόιδευε τις κυβερνήσεις για να προετοιμάσει την πολεμική της μηχανή και να έρθουμε σε αυτό που ήρθαμε σήμερα. Μάλιστα. Κάποιοι κορόιδευαν τις ελληνικές κυβερνήσεις. Λοιπόν, καλημέρα σας και στους δύο. Χωρίς, και σε ιδρύματα. Αλλά ο χρόνος δεν μας επιτρέπει. Δυστυχώς. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ και στους δύο. Λοιπόν. Καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ένα αυτοκίνητο. Έλα, παιδιά, ένα Peugeot 208, 1200 κυβικά, 75 άλογα, 15700. Η αξία του, φοβερός εξοπλισμός, συστήματα υποστήριξης οδήγησης, οδική ασφάλεια όλων των ειδών, ενεργητική, παθητική. Αμαξάρα μιλάμε. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει με το γέμισμα του ρεζερβουάρ. Θα μας πει ο Καμπούρακης, γιατί μας είπε ότι μπορεί να πει και πείμα, αλλά μπορεί. Δεν προλάβαμε να το πει. Δεν μας το είπε. Δεν προλάβαμε. Θα το πούμε αύριο όμως το πείμα. Ναι. Και αυτό είναι δέσμευση. Λοιπόν, δίνουμε ακόμη ένα σκούτερ Daytona, προσφορά της Γκοργόλης ΑΕ, νούμερο 1 εταιρεία δικύκλου στην Ελλάδα.
Οδηγείται χωρίς δίπλωμα και χωρίς εξετάσεις. Αξίας 3.000 ευρώ, κατανάλωση μόλις 2,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Τηλεφωνήστε 14999. Στείλτε SMS open και ενώ ονοματεπώνυμο 14999. Επιστρέφουμε. Πάμε. Με φαντασμογορική παρουσίαση προγράμματος του Open. Παιδιά, όπως λέει το Πασόκ, ανακοινώνει το Πασόκ ότι ο Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτηση στην ΑΔΑΕ να του χορηγηθεί αντίγραφο του φακέλου του, γιατί η ΑΔΑΕ πήγε και έκανε έλεγχο στην ΕΕΠ και λέει: πήρατε το φάκελο, να μου τον δώσετε. Ωραία. Δώστε μου και αντίγραφο του μηνύματος που έλαβε η αρχή για το κείμενο της διάταξης. Να το αύριο δώσουμε. Πάλι. Αύριο πάλι. Τα νεότερα. Καλημέρα σας. Και ποίημα αύριο, εσύ δεν μ' άφησαν να το πω. Όχι! Δεν προλάβαμε. Ναι, ναι, για δεν προλάβαμε. Αύριο ποίημα.